Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα υπάρχει λύση μόνο στο SBC, στη φορολογία αλλά και στο ασφαλιστικό. Μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για ακόμα ένα απόγευμα από τις 4 έως και τις 6. Θα απαντήσουμε ζωντανά σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Όπως επίσης ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας, και ο Γιώργος ο Κουτσούκος, ο εργατολόγος μας, θα μας δώσουν αποκλειστικές ειδήσεις και για τα δύο αυτά θέματα, που φυσικά είναι πολύ σημαντικά. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Με τη θυροκόλληση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους των τηλεοπτικών σταθμών του Star, του Αλφα, του Αντένα και του Μέγκα κατά των υποψηφιωτήτων Καλογρίτσα και Σαββίδη συνεχίζεται από το πρωί σήμερα και για δεύτερη μέρα η διαδικασία για τη δημοπράτηση 4 τηλεοπτικών αδειών πανελλαδικής εμβέλειας. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη περισσότερες από 30 ώρες, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση, εκτός από ένα σημείωμα της κυβέρνησης με το οποίο ενημέρωσε ότι όλα κυλούν ομαλά. Ομαλά εξελίσσεται κατά την κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Στη δήλωσή της, το περιστήλιο της Βουλής έκανε λόγο για μια εξαιρετικά προσεγμένη διαδικασία με εγγυημένους όρους πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Με εικόνα του τι συμβαίνει μέσα στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας, ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, εξελίσσεται μια ομαλή διαδικασία με τους κανόνες οι οποίοι ήδη είχαν προαναγγελθεί, ήταν γνωστοί σε όλους. Νομίζω ότι έχουμε μια ομαλή διαδικασία. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί, έχετε κάποια ενημέρωση? Δυστυχώς οι κανόνες αυτού του διαγωνισμού είναι τέτοιοι, ώστε να μην έχουμε καμιά μορφή ενημέρωση από το τι συμβαίνει και σε ποια φάση του διαγωνισμού βρισκόμαστε. Όλες αυτές οι καταγγελίες που ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό για παρατυπίες, έστω και την τελευταία στιγμή, σε σχέση και με τις εγγυητικές επιστολές, η κυβέρνηση τι λέει γι' αυτά? Κοιτάξτε, είναι μια εξαιρετικά προσεγμένη διαδικασία, ακριβώς επειδή όλοι ήξεραν πόσο λεπτό είναι κάθε σημείο αυτής της διαδικασίας. Έτσι έχουν εξασφαλιστεί και υπάρχουν εγγυημένοι όροι πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας της διαδικασίας. Εκτιμώ λοιπόν, προφανώς ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή και άλλοι, για δικούς τους λόγους, να είχαν λόγους να προσφεύγουν. Ωστόσο, είμαι βέβαιη ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Πάντως, πριν από λίγο, ζήτησε η αντιπολίτευση την παρουσία του, την κλίση μάλλον του κ. Καλογρίτσα στην εξεταστική. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα. Σας είπα και το κάθε πολιτικός φορέας, του κάθε βουλευτής, προφανώς μπορεί να έχει τις δικές του απόψεις. Εδώ είμαστε, όλα διαφανώς, όλα στη συζήτηση. Ισχύουν, κυρία Γεροβασίλη, οι 90 μέρες που είχατε αναφέρει και σε ραδιοφωνική συνέντευξη πρόσφατα? Ναι, βεβαίως. Οι 90 μέρες, κοιτάξτε, είναι όρος. Είναι αποτυπωμένο γραπτός και είναι γνωστό σε όλους. Ότι μετά, αφού υπάρξουν οι ανάδοχοι, στη συνέχεια θα προβλέπεται μέχρι 90 μέρες μία περίοδος προσαρμογής, αν είναι από τους παλιούς, ή καινούργιας διαδικασίας, αν πρόκειται για κάποιον ο οποίος δεν έχει ήδη κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Στη συνέχεια, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποιος ο οποίος δεν έχει άδεια, δεν θα μπορεί η DJ στην προκειμένη περίπτωση να μεταφέρει αυτό το σήμα. Με δεδομένο ότι στις αρμοδιότητες της εταιρείας αυτής είναι να μεταδίδει σήμα νομίμων καναλιών. Μαύρο δηλαδή, κυρία Γεροβασίλη? Νομιμότητα. Νομιμότητα. Οι εποχές του μαύρου, ξέρετε, έχουν περάσει στην Ελλάδα. Αυτά συνέβησαν με τη δημόσια τηλεόραση. Σήμερα δεν πρόκειται περί αυτού, σήμερα πρόκειται περί αποκατάστασης νομιμότητας στο τηλεοπτικό τοπίο. Με όρους διαφανείς και ο καθένας θα πρέπει να πληρώσει για τη χρήση ενός δημόσιου αγαθού, όπως είναι η υποχρέωση κάθε κυβέρνησης. 27 χρόνια δεν έγινε. Τώρα θα γίνει. Ένα τελευταίο ερώτημα σχετικά με τις θεματικές άδειες, με τις περιφερειακές άδειες. Κοιτάξτε, έχουμε ακούσει πολλές διαφορετικές δηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αυτή η συζήτηση. Γι' αυτό ό,τι ακούγεται μέχρι σήμερα
προφανώς δεν έχει ακριβώς επαφή με την. Δεν εφάπτεται ακριβώς τη πραγματικότητα. Η συζήτηση αυτή, όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός, θα ανοίξει αργότερα. Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς είπε ότι για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου, ο διαγωνισμός σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο κατά εφαρμογή του Συντάγματος, ώστε να αποτραπεί η ροή πληροφοριών μεταξύ των διαγωνιζομένων. Κάλεσε μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει θέση και να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου, σε έναν διαγωνισμό πρέπει να αποτραπεί η ροή πληροφοριών μεταξύ των διαγωνιζομένων. Αυτή την πρόνοια είχαμε και γι' αυτό σχεδιάσαμε τον διαγωνισμό με αυτόν τον τρόπο. Σε αντιπαραβολή και σε αντίθεση με τον διαγωνισμό αυτό, μπορεί να δει κανείς τον διαγωνισμό που έγινε για τον ψηφιακό πάροχο, όπου οι συμμετέχοντες, λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εκείνο τον καιρό, είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να ανταλλάξουν πληροφορίες, αλλά είχαν και τον χρόνο να συνασπιστούν σε ένα επιχειρηματικό σχήμα και με τη βοήθεια της τότε πολιτικής ηγεσίας να πάρουν σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή τιμή για 15 χρόνια το όλο το ψηφιακό φάσμα. Σε αντίθεση με τις τακτικές αυτές, ο σημερινός διαγωνισμός κατά εφαρμογή του Συντάγματος διασφαλίζει ακριβώς ότι θα μεγιστοποιηθεί το τίμημα για το ελληνικό δημόσιο και ότι η όρη θα είναι καθαρή. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να αλλάξει αυτή τη θέση σήμερα. Είναι, νομίζω, προσβολή στην νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη και οφείλει η Νέα Δημοκρατία σήμερα να βγει και να διατυπώσει τη θέση ότι θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός αυτός είναι ο διαγωνισμός ο οποίος για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα απονείμει νόμιμες άδειες. Και η ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με ορισμένα, πάρα πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα συμφέροντα είναι, νομίζω, ένα πάρα πολύ αρνητικό γεγονός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2010 έχει υπογραμμίσει ότι το καθεστώς λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια αντιβαίνει το Σύνταγμα. Και πραγματικά, αν δει κανείς το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, θα διαπιστώσει ότι είναι προαπαιτούμενο να υπάρχει άδεια για να λειτουργεί και να εκπέμπει ένας τηλεοπτικός σταθμός. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί περιοδία στην ΕΜΕΑ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επισκεφθεί το Δημαρχείο της ΕΜΕΑς και θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με τοπικούς παράγοντες. Στη συνέχεια θα πάει στον αγροτικό συνεταιρισμό ΕΜΕΑς καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης. Μπαράζ πληστηριασμών ακινήτων που μέχρι το τέλος θα υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τους 5.000 αναμένεται να ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου η ημέρα κατά την οποία ανοίγουν τα δικαστήρια. Στο στόχαστρο αναμένεται να μπουν οι μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες, με την Καθημερινή να αναφέρει ότι οι τράπεζες έχουν έτοιμους ήδη τους φακέλους με τα πρώτα 2.000 ακίνητα που θα βγουν άμεσα στο σφυρί. Οι πρώτοι πληστηριασμοί θα αφορούν μεγάλα ακίνητα αξίας άνω των 300 ή 400.000 ευρώ, τα δάνεια για τα οποία βρίσκονται στο κόκκινο για περισσότερα από 2 χρόνια. Τραπεζικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα δηλώνουν ότι στο στόχαστρο δεν πρόκειται να μπουν ευπαθείς ομάδες που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ή τα μικρά ακίνητα οικογενειών που δεν έχουν μεγάλη ή άλλη περιουσία προκειμένου να επαναληφθούν φαινόμενα τύπου Ισπανίας. Μετά την αποστολή των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, ξεκινά και η διαδικασία συμψηφισμού του φόρου με τυχόν επιστροφές φόρου εισοδήματος. Πρόκειται για πάγια διαδικασία, την οποία προβλέπει η νομοθεσία, βάσει της οποίας, αν ένας φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου εισοδήματος, αυτή θα συμψηφιστεί με τον ΕΝΦΙΑ που πρέπει να καταβάλει στην εφορία. Με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο συμψηφισμός θα πρέπει να γίνεται χωρίς την υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η υποβολή αίτησης μπορεί να επισπεύσει τις διαδικασίες του συμψηφισμού με αποτέλεσμα την ταχύτερη επιστροφή του φόρου εισοδήματος που θα απομείνει. Στις 2 Σεπτεμβρίου, 150.000 συνταξιούχοι θα βρουν μειωμένες κατά πολύ τις επικουρικές τους συντάξεις. Η μείωση θα είναι έως και 38% σε 150.000 επικουρικές που θα καταβληθούν την Παρασκευή και μεσοσταθμικά. Οι μειώσεις θα είναι τις τάξεις των 60 και 70 ευρώ και σε ακραίες περιπτώσεις τα 140 ευρώ.
Ειδικότερα την Παρασκευή, όταν θα πιστωθούν στους λογαριασμούς οι 1,23 εκατομμύρια επικουρικές συντάξεις, εκτιμάται ότι στους 67.000 χαμένους του πρώτου κύματος των περικοπών θα είναι και άλλοι 150.000. Ο τρίτος και τελευταίος γύρος των περικοπών θα γίνει τον Οκτώβριο. Στην πληρωμή του Οκτωβρίου θα προσθεθούν οι αναδρομικές περικοπές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι πολλές συντάξεις των 300 και 200 ευρώ θα φτάσουν τα 100 ή και τα 60 ευρώ. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Από τις 12 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, έχουμε να δούμε κάτι τόσο ευχάριστο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς πλησιάζει τις 580 μονάδες. Πραγματικά μιλάμε για ένα ράλι σήμερα στο χρηματιστήριο. Η Σοφία Ροδοπούλου θα μας ανακοινώσει τις ευχάριστες ειδήσεις. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως τα είπες και εσύ. Το ελληνικό χρηματιστήριο μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βλέπουμε να καταγράφει και υψηλότατους τζίρους και σημαντικότατη άνοδο, και αυτή η εικόνα παρατηρείται από την έναρξη της συνεδρίας, και νομίζω ότι εδώ τον μοχλό ανόδο τον κίνησαν κυρίως οι τράπεζες, οι οποίες ανακοίνωσαν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν καλά. Είχαμε ανακοίνωση από την Αλφα Μπανκ και την Πειραιώς. Η Αλφα, για να τα δούμε και πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε κερδοφορία φόρων που έφτασε στα 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά για το πρώτο εξάμηνο. Να θυμίσουμε, έναντι ζημιών 1,47 δισεκατομμύριων το πρώτο εξάμηνο του 2015. Παράλληλα, είχαμε βελτίωση σε ό,τι αφορά την Αλφα στο καθαρό περιθώριο τόκων και την αποδοτικότητα, ενώ πέτυχε και μείωση της εξάρτησής της από το ευρωσύστημα. Τώρα, είχαμε την ανακοίνωση αποτελεσμάτων και από την Πειραιώς, και οι δύο ανακοινώσεις έγιναν χθες μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η Πειραιώς, το δεύτερο τρίμηνο, είχε θετικό αποτέλεσμα επίσης, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ είχαμε περιορισμό της εξάρτησης από τον ELA. Mm-hmm. Και είχε και μικρή αύξηση των καταθέσεων. Και επίσης, η πολιτική της τράπεζας, όπως ανακοίνωσε, οδήγησε ουσιαστικά στη σταθερή μείωση των καθυστερούμενων δανείων στο δεύτερο τρίμηνο.
τα οποία έχουν καταγράψει μια υποχώρηση της τάξης των 445 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως καταλαβαίνουμε, οι τράπεζες σήμερα κάνουν το παιχνίδι, όπως και τις περισσότερες φορές στην συνεδρίαση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Και αυτή την ώρα καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη Eurobank στο συν 20% περίπου, στο συν 19,08%. Η Πειραιώς ενισχύεται κατά 18,11%. Η Εθνική Τράπεζα στο συν 14,44%. Και η Αλφα ενισχύεται κατά 12,74%. Ακολουθούν και άλλες δικτωβάριες μετοχές, όπως η ΔΕΗ, Γεκτέρνα, Βιοχάλκο, ΤΕ, που δίνουν επίσης στήριξη. Λιγότερες είναι οι μετοχές οι οποίες υποχωρούν. Η άνοδος σημαντική στο συν 2,62%. Θα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη συναλλακτική δραστηριότητα, αυτός ο Αύγουστος πραγματικά ήταν πολύ κακός. Είδαμε το μέσο τζίρο στις συνεδριάσεις να κινείται μεταξύ 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τελείως απαξιωμένη εικόνα. Και μάλιστα αυτή την συναλλακτική δραστηριότητα, αυτή η οποία παρατηρήσαμε αυτό το καλοκαίρι, ήταν χειρότερη από το καλοκαίρι του 2012. Ίσως τώρα σταδιακά αρχίσει κάτι να κινείται, περιμένουμε κι εμείς. Έχουμε αυτές τις ημέρες και τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των ελληνικών συγμένων. Αναμένουμε και τις υπόλοιπες τράπεζες για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στη συνέχεια. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους για σήμερα. Πού θα μας βρούνε λύσεις? Είναι ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, αλλά και ο Γιώργος ο Κουτσούκος. Περίμενε η Σοφία να το πει τον Γιώργο τον Κουτσούκο, καθώς έχετε ετοιμάσει κάρτες και κάρτες. Είδαμε, λοιπόν, το μόνο ευχάριστο σήμερα ήταν το χρηματιστήριο, καθώς έκανε αυτό το τραπεζικό ράλι μετά από τόσο καιρό. Γιατί όταν ακούς το δελτίο από τη Σοφία, ξέρεις για φόρους και το τι σε περιμένει για συντάξεις και επιχορηγίες. Πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους τηλεθεατές, γιατί εδώ δεν λέμε μόνο αυτά τα οποία γνωρίζουν και διαβάζουν, εδώ λέμε και αποκλειστικές πληροφορίες. Και πηγές πληροφορίες. Που δεν έχουν ίσως διαρρεύσει τόσο πολύ στον τύπο και ειδήσεις οι οποίες μπορεί στη συνέχεια να αποδειχθούν και πράκτος. Και ήδη έχω παρατηρήσει ότι οι ειδήσεις που είχαν εδώ ανακοινωθεί, όπως με την ανάκληση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών. Λοιπόν, έχεις και σήμερα να μας πεις, Γιώργο, αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή σύνταξη, όπως και θα μας πεις και για τον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων. Ο Ηλίας όμως, Σοφία, θα ξεκινήσουμε ακριβώς. Κάτι το οποίο λέγαμε και στο διάλειμμα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα και από μένα. Καλή σεζόν. Να είμαστε καλά. Συνεργάτες, τρίτη σεζόν, λοιπόν, μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε η δύναμή μας. Και βέβαια όλοι οι τηλεθεατές είναι οι πρωταγωνιστές βεβαίως σε αυτή την εκπομπή. Ηλία, θέλουμε να μπαίνοντας μέσα, και με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει κάρτες για τον ΕΝΦΙ, αλλά σε σχέση με πέρυσι, με τις εκπτώσεις, τι πρέπει να κάνουν, γιατί ο ΕΝΦΙ δυστυχώς είναι πρωταγωνιστής αυτή την περίοδο. Ο ΕΝΦΙ παραμένει, μπορεί να αλλάξει όνομα του χρόνου όπως λέγεται, αλλά ουσιαστικά φαίνεται ότι θα παραμένει η ίδια λογική, θα είναι αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα τα ρούχα του αλλιώς. Πάμε στον ΕΝΦΙ όμως, γιατί έχετε ετοιμάσει και κάρτες με τις οποίες θα τις εξηγήσετε στην διάρκεια της εκπομπής. Και μιας και μιλήσαμε με την Σοφία Τυροδοπούλου για το χρηματιστήριο και για τους λογαριασμούς, θα θέλαμε να μας ξεκινήσει με τον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για τις επιχειρήσεις, καθώς είμαστε το μοναδικό οικονομικό κανάλι εδώ της χώρας και καταλαβαίνεις ότι απασχολεί πολλούς τηλεθεατές μας. Λογικό είναι. Αυτή τη στιγμή ο μόνος ακατάσχετος λογαριασμός που μπορεί να υπάρξει για κάποιο φορολογούμενο είναι για μισθωτό και συνταξιούχο και αυτό μέχρι το ύψος της σύνταξης ή του μισθού των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Μάλιστα. Αυτό είναι τι ισχύει μέχρι στιγμής. Πάγει ο αίτημα και των φοροτεχνικών αλλά γενικά και όλων των επαγγελματικών κλάδων. Είναι όταν μια επιχείρηση έχει οφειλές, πλέον είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτό λόγω της υπερφορολόγησης των τελευταίων ετών, της αύξησης των φόρων, του ΦΠΑ και γενικότερα. Καταλαβαίνουμε ότι πολλές επιχειρήσεις από εκεί που δεν είχαν συνηθίσει να οφείλουν ξαφνικά βρίσκονται να έχουν πολλές οφειλές απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία, απέναντι στην εφορία, απέναντι σε άλλους δημόσιους φορείς. Καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν έχουν δυνατότητα να έχουν κάποιον ακατάστητο λογαριασμό, αν συνδυαστεί με το νομοσχέδιο που περιμένουμε ότι θα πληρώνονται από τους πολίτες με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, παράλληλα με το 500 που υπάρχει. Όταν προμηθεύουν κάποιον να τους πληρώνει μέσω τραπέζης, γιατί αν δεν τους πληρώνει μέσω τραπέζης, δεν αναγνωρίζεται το έξοδο αυτό για τον άλλον. Θεωρείται ουσιαστικά. Καταλαβαίνουμε μαύρο, ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν αυτή η επιχείρηση δεν έχει ακατάστητο λογαριασμό. Θα πρέπει να υπάρξει ένας ακατάστητος λογαριασμός, στην καλύτερη περίπτωση ένας, που θα πληρώνονται από εκεί οι μισθωτοί της επιχείρησης,
αλλά και οι πάγιες υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι στους προμηθευτές, απέναντι στους, σε οτιδήποτε χρειάζεται η επιχείρηση για να κινείται, απέναντι στους λογαριασμούς και γενικότερα. Νομίζω ότι αρχικά τα χρήματα θα πηγαίνουν προς τις υποχρεώσεις που οφείλεις προς το δημόσιο και μετά είναι η μισθοδοσία. Και αυτό με παρεξένεψε και λίγο, καθώς όπως γνωρίζεις πολύ καλά... Αν γίνει κάτι καλά... τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για εντελώς ακατάσχετο λογαριασμό. Έτσι. Μιλάμε για λογαριασμό ο οποίος είναι φαινομενικά ακατάσχετος, αλλά έχει κατασχεθεί. Αν οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί αρχικά είναι αρκετά υψηλές, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό. Πάντως ισχύει αυτό που διαβάσαμε και το οποίο οι πληροφορίες είναι ότι θα ισχύει μόνο ο κατάσχετος στις επιχειρήσεις με πλαστικό χρήμα, δηλαδή με πιστωτικές κάρτες. Μένει να δούμε, περιμένουμε από τον Αύγουστο. Το είχαμε εξαγγείλει ότι πριν τις διακοπές, πριν κλείσει η Βουλή, θα έχουμε δύο νομοσχέδια. Ένα ήταν για το πλαστικό χρήμα και το άλλο ήταν για την εθελοντική δήλωση αδήλωτων κεφαλαίων. Δυστυχώς κανένα από τα δύο νομοσχέδια ούτε έχει κατατεθεί, ούτε έχει κατατεθεί στη διάβγεια προς διαβούλευση και γενικότερα ούτε πληροφορίες υπάρχουν για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Υποθέτω ότι θα συνδυαστεί το νομοσχέδιο με το πλαστικό χρήμα. Παράλληλα με τον ακατάστατο λογαριασμό των επιχειρήσεων. Αλλά μέχρι να βγει το νομοσχέδιο έστω προς ψήφιση, θα μιλάμε μόνο υποθετικά. Μάλιστα. Και το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι για τις επιχειρήσεις ακατάστατος λογαριασμός δεν υπάρχει και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία τους. Πάμε, Σοφία, στους δύο. Ήδη ξεκινήσαμε τις ειδήσεις και μετά έρχομαστε στο Γιώργο με τις αποκλειστικές του και σήμερα λοιπόν ειδήσεις σχετικά με τις προσωρινές συντάξεις. Θα μας πεις και για τους εκπαιδευτικούς σε πολύ λίγα λεπτά. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη. Γεια σας. Σας ακούμε. Ακούτε? Βεβαίως. Εγώ είμαι ένας συνταξιούχος, αλλά επειδή έχω ένα μαγαζί και δεν μας στάνουν τα λεφτά να πούμε, θέλω να συνεχίσω να κάνω έναρξη του επαγγέλματος. Τι μπορώ να κάνω? Θα μας βοηθήσει ο κύριος Χατζηγεωργίου, δηλαδή. Είναι δύο τα κομμάτια. Ένα το συνταξιοδοτικό και το άλλο το εφοριακό. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται. Άρα θα μας βοηθήσει να έχει ο κύριος Παναγιώτης. Μπορεί να το κάνει αυτό, τον συμφέρει. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Γιώργο, μπορεί να το κάνει. Μπορεί φυσικά, δεν το παγορεύει ο νόμος να συνεχίσει να απασχολείται, παρά το γεγονός ότι είναι συνταξιούχος, όμως ο νόμος πλέον είναι πολύ αυστηρός για την απασχόληση και υπάρχει περικοπή 60% στο μεικτό ποσό της σύνταξης. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά πρωτού ξεκινήσει. Και από φορολογικής άποψης, πλέον η κλίμακα είναι ενιαία, άρα... Ό,τι εισπράττει από τη σύνταξη θα αθροίζεται με ό,τι εισπράττει από την ατομική επιχείρηση και αυτό θα δημιουργεί ένα φορολογικό εισόδημα που αν ξεπερνάει μέχρι τις 20.000 θα είναι 22% ο φόρος, αν ξεπερνάει τις 20.000 και μέχρι τις 30 θα είναι 29% και από εκεί και πάνω μπορεί να φτάσουμε μέχρι το 45% ο φόρο αν μιλάμε για κέρδη συνολικά πάνω από 50.000. Αλλά πέρα από αυτό, παράλληλα θα πρέπει να πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές που δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα υπολογίζονται επί των κερδών που θα έχει στην ατομική του είχαμε επιχείρηση, λοιπόν, πότε θα πληρωθούν. Δυστυχώς, το να λειτουργεί η επιχείρηση, είδαμε από τη σύνταξη πόση θα είναι η μείωση του εισοδήματος που θα έχει. Το 40% θα εισπράττει. Το 40% θα εισπράττει. Κύριε Παναγιώτη, εμείς σας συμβουλεύουμε, εσείς πρέπει να αποφασίσετε. Μάλλον το έκλεισε το τηλέφωνο, καταλαβαίνετε. Ενδεχομένως μπορεί να βρεθεί μια άλλη λύση, να το ανοίξει στο όνομα της γυναίκας του, στο όνομα. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Γιατί θα πληρώνονται που θα πληρώνονται οι εισφορές, μήπως αυτές οι εισφορές κάποια στιγμή γίνουν και συντάξιμες. Θα το αναλύσουμε σε λίγο. Ειδικά όσοι θέλουν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες μετά τη σύνταξη, αυτό που είπε ο Ηλίας είναι πάρα πολύ σωστό, ότι θα πρέπει να σκεφτεί μήπως το μεταβιβάσει φαίνεται κάποιο άλλο πρόσωπο. Θα το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και εσύ, κύριε Ηλία, ότι πολλές φορές η ανάγκη σε φέρνει σε αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος δυστυχώς στην ελληνική οικογένεια σήμερα η σύνταξη, δυστυχώς αναγκάζονται πολλοί να κάνουν και κάτι άλλο έτσι ώστε να απασχολούνται τα μέλη της οικογένειας τους. Δηλαδή, όπως είναι τα παιδιά ή οτιδήποτε. Πάμε στην επόμενη τηλεθεατριά μας που είναι η κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Αντωνία. Αντωνία, συγγνώμη. Αντωνία, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Αντωνία. Σας ακούμε. Ναι, την ερώτησή σας παρακαλώ. Ναι, την τηλεόραση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένσημα από το 1970. Το 2000 αρρώστησα και σταμάτησα τη δουλειά μου. Και πήρα αυτό της πρόνοιας, το βοήθημα, για 2 πενταετίες. Όμως το σταμάτησα μετά.
Τώρα είμαι 62 χρονών. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Είμαι 62 χρονών. Πότε θα πάρω σύνταξη? Πόσα ένσημα περίπου έχετε συγκεντρώσει από το 70? Ορίστε. Πόσα ένσημα περίπου έχετε συγκεντρώσει από το 1900? 4.500. Ορίστε, πόσα? 4.500. Θα μπορείτε κανονικά στα 67. Στα 67 κανονικά? Ναι, κανονικά. Μήπως να επιβαρυνθώ τα 5 τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ήδη είστε στα 62, όπως είπατε, ναι, για να μπορούσατε να πάρετε κάποια μειωμένη σύνταξη, πριν τα 67 θα έπρεπε να είχατε τα τελευταία 5 χρόνια κάθε χρόνο 100 ένσημα. Αυτό, όπως είπατε, δεν έχει γίνει. Όχι. Επομένως, έχετε χάσει ουσιαστικά τη δυνατότητα για μειωμένη σύνταξη και πάτε κατευθείαν στα 67. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Κατερίνα, για την ερώτησή σας. Σοφία, πριν πάμε στον επόμενο τηλεθεατή. Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος. Ναι. Θα πάμε να μας πεις το αποκλειστικό σου, Γιώργο, έτσι όπως μας συνηθίζεις. Λοιπόν, σε ένα κάθε μεγάλο εκπομπή. Θέμα το οποίο εμένα με απασχολούσε με αφορμή την έκδοση του νόμου είναι σε σχέση πάντα με τις προσωρινές συντάξεις. Mm-hmm. Και θα μιλήσω μόνο για το δημόσιο, τουλάχιστον για σήμερα. Είναι πώς από τη στιγμή που οι περισσότεροι υποψήφοι συνταξιούχοι πρέπει να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα στερηθούν εκ του νόμου της δυνατότητας να εκδοθεί προσωρινή σύνταξη. Μάλιστα. Γιατί στερείται του δικαιώματος? Γιατί εξαρτάται από το νόμο η έκδοση της προσωρινής από την απόφαση για εξαγορά. Αυτό σημαίνει ότι όταν εκκρεμούν στα ταμεία εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι θα δουν την προσωρινή να εκδίδεται δυστυχώς σε χρόνο μεταγενέστερο, παρά το γεγονός ότι ο νόμος αναφέρει ότι πρέπει εντός διμήνου. Στο δημόσιο φαίνεται πως υπάρχει μία κατανόηση αυτού του προβλήματος που θα δημιουργηθεί και υπάρχει μία σοβαρή πιθανότητα, και αυτό έτσι το αναφέρουμε σήμερα, να εκδοθούν κανονικά οι προσωρινές συντάξεις χωρίς κατά ανάγκη να έχει εκδοθεί και η απόφαση για την εξαγορά. Αυτό θα δώσει τεράστια ανάσα σε χιλιάδες συνταξιούχους υποψήφιους, οι οποίοι θα λάβουν κανονικά το ποσό εντός διμήνου από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η αίτηση. Μάλιστα. Να απαντήσουμε και στο 002. Είμαι συνταξιούχος. Έχω επιχείρηση. Όντως είναι δυσβάσταχτη η φορολογία. Μπορώ να γράψω την επιχείρηση στη σύζυγό μου? Είναι άνεργη, δεν έχει εργαστεί ποτέ. Η επιχείρηση μπορεί να μεταβιβαστεί. Mm-hmm. Θα πρέπει, δεν συντρέχει και θέμα υπεραξίας αν δεν εισπραχθούν χρήματα από τη σύζυγο, που φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει. Δεν έχει εργαστεί ποτέ, πάντως και αυτή τη στιγμή δεν εργαστεί. Από το 2017 και μετά το πλεονέκτημα. Το μοναδικό πλεονέκτημα των ασφαλιστικών εισφορών, όπως τα υπολογίζονται, είναι ότι είτε είναι στη σύζυγο το μαγαζί, είτε είναι στον υπόχρεο, οι εισφορές θα υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο. Θα είναι επί των κερδών. Άρα, καλό θα είναι να μεταβιβαστεί η επιχείρηση από τον ίδιο στη σύζυγό του. Θα πληρώνει εισφορές που έτσι κι αλλιώς πληρώνει και μέχρι τώρα. Και το θέμα είναι όμως ότι τώρα, επειδή μπαίνει και τη σύνταξη, ότι είναι αθρηστικά και λέει ότι είναι δυσβάσταχτη η φορολογία. Είναι αθρηστικά η φορολογία και υπάρχει και κίνδυνο να του κόψουν και το ποσοστό της σύνταξης. Ναι, ακριβώς. Και άρα λοιπόν, από τη στιγμή που η σύζυγος δεν εργάζεται, καλύτερα να μεταβιβάσει. Και η σύζυγος μπορεί με τα ένσημα αυτά, δεν λέω βέβαια ότι είναι και εύκολο, μπορεί κάποια στιγμή να θεμελιώσει και εκείνη η δικαίωμα, γιατί αποκτά συντάξιμο χρόνο. Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Παρακαλώ. Δημήτρη. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, ναι, και θέλω να μπω ετερόρυθμο μέλος σε μια ομόρυθμη εταιρεία. Θα επηρεαστεί η σύνταξή μου? Να ξεκινήσω. Πέρα από το συνταξιοδοτικό κομμάτι, υπάρχει ένα κενό στο νόμο. Η ομόρυθμη εταιρεία δεν μπορεί να μετατραπεί σε ετερόρυθμη. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Θα τη φτιάξουμε τώρα. Συγγνώμη. Θα τη φτιάξουμε τώρα. Θα είστε από την αρχή, ναι, και παραπέμπω την απάντηση στο Γιώργο. Ναι. Από τη στιγμή που θα έχετε υποχρέωση ασφάλισης στο ΝΟΑΕ, θα υπάρχει επίπτωση και σε σύνταξη. Θα κοπεί το 60%. Θα κοπεί το 60%. Φορολογικά τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση? Φορολογικά φορολογείται η εταιρεία στο όνομα της εταιρείας με 29% και το μέλος της εταιρείας φορολογείται μόνο προς την εισφορά αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει μεγάλη φορολογική επιβάρυνση σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά όπως η επιβάρυνση είναι αυτή που λέει ο Γιώργος κυρίως, που είναι η μείωση της σύνταξης λόγω της παρουσίας του
κυρίου στο, σε εταιρική, με εταιρικό μερίδιο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάντως πάρα πολλές ερωτήσεις συνταξιούχων και σε γραπτά μηνύματα, όπως βλέπουμε και στους καταλαβαίνουμε ότι η σύνταξη δεν φτάνει. Είναι πολύ λογικό. Αλλά βεβαίως έχουμε και την άλλη, την περικοπή της σύνταξης, σε περίπτωση που θέλουν να εργαστούν ή να μπουν σε κάποια εταιρεία. Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς δεν ήταν τέτοια η αρνητική επίδραση στη σύνταξη. Δηλαδή υπήρχε μεν περικοπή, αλλά ήταν πάνω από ένα όριο. Δηλαδή λαμβάνεις το 40% της σύνταξής σου, γι' αυτό πρέπει να τα βάλεις κάτω. Και σε περίπτωση όπως ήταν ο πρώτος τηλεθεατής μας, ο κύριος Παναγιώτης, πρέπει να σκεφτεί άμα φορολογικά το συμφέρει. Γιατί... πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή επιχειρηματική δραστηριότητα για να συμφέρει κάτι τέτοιο. Είχαμε γιατί πριν... είναι η σύνταξη, είναι η άθρηση και η φορολόγηση και η σύνταξη. Σωστά. Και επιχειρηματική δραστηριότητα, σαν να μιλάμε για ατομική επιχείρηση. Συν το ρίσκο που παίρνεις όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καταλαβαίνουμε, καταρχήν να μιλάμε ότι για μείωση του 60% της σύνταξης θέλει πολύ μεγάλη μελέτη. Θέλει πολύ μεγάλη τον πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου, πριν λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μας και μας είπε ότι για κάθε εταιρεία που ξεκινάει σήμερα, εκείνος βγάζει όλα τα στοιχεία, ότι κλείνουν μέσα σε ένα οχτάμινο οι περισσότερες. Δηλαδή ανοίγουν και μέσα σε ένα οχτάμινο δίνουν όλο το εφάπαξ, οι γονείς κυρίως στα παιδιά για να ανοίξουν μια επιχείρηση. Και μέσα σε 8 μήνες έχει εξανεμιστεί. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα έχουμε να συζητήσουμε ένφια, τις αλλαγές σε σχέση λοιπόν με πέρυσι. Κάποιοι πληρώσανε πολύ μικρότερο ένφια. Ήτανε κάποιοι που αρκετοί, ένας στους τρεις περίπου που είδανε με έκπληξη. Θα μας τα πεις όλα τα στοιχεία, θα μας πεις και για τις εκτόσεις. Θα έρθουμε στο πολύ βασικό θέμα, επανεπολογισμός κύριων και επικουρικών συντάξεων. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε, 875-5878 για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ κυρίες και κύριοι, κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 6 στο μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας, το SBC, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση και για τη φορολογία και για το ασφαλιστικό και για τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα δύο από τους εκλεκτούς μας καλεσμένους είναι μαζί μας, ο Γιώργος ο Κουτσούκος αλλά και ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, για να μας βρουν λύση στο ασφαλιστικό και στη φορολογία. Είχαμε αφήσει ένα θέμα, βλέπεις πόσο αποσχολεί τον κόσμο, τι γίνεται στην περίπτωση, καθώς όλοι ζουν με μία σύνταξη. Αυτή τη σύνταξη περιμένουν από τον παππού και θυμάμαι τώρα, παλιότερα δηλαδή πριν από λίγες μέρες, θυμόμουν και το έλεγα με την αδελφή μου τη Σοφία, συζητούσαμε και λέγαμε, θυμάστε τότε που λέγανε οι παππούδες πόσο δύσκολο ήταν αυτά τα χρόνια. Τι πόσο δύσκολα. Εγώ ξέρω ότι οι παππούδες μας, χωρίς κιόλας δάνειο, με ένα πολύ μικρό δάνειο, ένα πολύ μικρό ποσό, ας πούμε, παίρνανε τα σπίτια, παντρεύανε τις κόρες, δίνανε στις κόρες σπίτια καινούργια. Σήμερα τίποτα από αυτά. Ούτε κοτέτζ δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Δεν φτάνει για τίποτα. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Για να μην ξεχνάμε και τις. Ναι, για πες, Σοφία. Τις κάρτες και βεβαίως να μην ξεχνάμε και για τους τηλεθεατές που έχουν μεγάλη αγωνία, γιατί κάποιοι δεν έχουν τολμήσει να μπουν μέσα στο τάξη και να δουν το εκαθαριστικό του ένφια. Ναι, τους ηρεμήσουμε λίγο τις τηλεθεατές. Ένα στους τρεις πληρώνει λοιπόν μικρότερο. Ένα στους τρεις πληρώνει λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Ευνοημένοι, και είναι θετικό αυτό, δεν το συζητάμε, είναι αυτοί που έχουν σπίτια, ένα σπίτι, δύο σπίτια, τέλος πάντων. Σπίτια σε περιοχές που έπεσε η τιμή ζώνης λόγω μείωσης αντικειμενικής αξίας βάσει απόφαση του ΣΤΕ. Και παράλληλα η αντικειμενική αξία των σπιτιών συνολικά δεν ξεπερνά τις 200.000, άρα δεν πέφτουν στη διαδικασία του συμπληρωματικού φόρου. Θα τα δούμε κιόλας. Αλλαγές λοιπόν σε σχέση με πέρσι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις κάρτες για τον ένφια. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Ξεκινάμε λοιπόν, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές. Πληρωμή λοιπόν σε 5 δόσεις, Ηλία. Ξεκινάμε λοιπόν τέλος Σεπτεμβρίου και μέχρι το Ιανουάριο. Η δόση είναι τέλη Σεπτεμβρίου. Να μην ανησυχεί ο κόσμος να βρει τα καθαριστικά μέχρι σήμερα που είναι τέλη Αυγούστου. Πήρε παράταση η 5η δόση που θα ήταν το Δεκέμβριο και έτσι κατ' επέκταση η πρώτη δόση πήρε παράταση και αυτή μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, αυτό θέλει μεγάλη προσοχή όταν υπάρχουν φορολογούμενοι που έχουν επιστροφές φόρου εισοδήματος. Αυτό ήθελα κάτι να το συζητήσουμε. Και γενικότερα χρήματα από επιστροφές, από οποιοδήποτε επιστροφή ή χρήματα υπερίσπραξης που έχουν μέσα στην εφορία, άρα τους οφείλει η εφορία,
θα πρέπει να πάνε στο τμήμα εσόδων της εφορίας, να κάνουν τη σχετική έτωση, να συμψηφιστεί η επιστροφή του φόρου εισοδήματος με τον ένφια και μετά, εάν είναι να πάρουν παραπάνω χρήματα, η επιστροφή δηλαδή είναι μεγαλύτερη από τον ένφια συνολικά, θα αιτηθούν σε ποιο τράπεζα θα μπει η επιστροφή. Δηλαδή, πάμε στην εφορία, δίνουμε τον τραπεζικό λογαριασμό και θα επιστροφούν. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτόματα. Ενώ υποτίθεται είναι υποχρεωτικό από το κράτος να γίνει αυτόματα, στην πράξη έχουμε δει ότι υπάρχει δεν γίνεται αυτόματα. Υπάρχει ταλαιπωρία λοιπόν. Υπάρχει ταλαιπωρία γιατί υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού στις εφορίες. Για να έτσι λίγο να δικαιολογήσουμε για τους υπαλλήλους, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τα δύνατα δυνατά. Ακριβώς. Αλλά όταν είναι μια εφορία με δύο άτομα στο σχετικό τμήμα και εξυπηρετεί μια περιοχή με εκατοντάδες φορολογούμενους, καταλαβαίνουμε ότι και νύχτα μέρα να δουλεύουν οι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή, Ηλία μου, για ένα μπλόκο λοιπόν στις επιστροφές. Υπάρχει βάσει νόμου εδώ και 2-3 χρόνια περίπου που έχει ψηφιστεί ότι παρόλο που ο φορολογούμενος έχει δυνατότητα να πληρώσει την ένφια σε 5 δόσεις, όταν έχει επιστροφή προηγείται ο συμψηφισμός της επιστροφής με τις οφειλές που έχει ο φορολογούμενος, άρα τον ένφια στη συγκεκριμένη περίπτωση, και μετά η επιστροφή ολοκληρώνεται αφού συμψηφιστεί με οποιαδήποτε οφειλή έχει ο φορολογούμενος. Δηλαδή, επιστροφή φόρου, για να το κάνουμε σοφή λίγο πιο λιανά, φόρου μέχρι να εξοφληθεί ο ένφια, λοιπόν. Παραδείγματος χάρη, έχω επιστροφή φόρου 300 ευρώ και ο ένφια είναι 200 ευρώ. Πάω στην εφορία, κάνω αίτηση, συμψηφίζεται η επιστροφή με τον ένφια, φεύγει ο ένφια από τη μέση και τα υπόλοιπα 100 ευρώ ετούμε στην εφορία σε ποια τράπεζα θα μου τα βάλει και εντός 3 μηνών, όπως προβλέπει ο νόμος, η εφορία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την επιστροφή και να έχει βάλει τα 100 ευρώ στην τράπεζα. Να κάνουμε την άλλη βασική. Επιστροφή 500 ευρώ και ο ένφια 800 ευρώ. Έτσι. Συμψηφίζεται τα 500 με τα 800, τα υπόλοιπα 300 αφαιρούνται τα 500 από τις πρώτες δόσεις, προσοχή, όχι από τις τελευταίες, και έτσι τα υπόλοιπα 300 θα έχω δικαίωμα να τα πληρώσω όπως προβλέπεται, βάσει νόμου, βάσει δόσεων. Άρα, αν τα 800 ευρώ ήταν σε 5 δόσεις, είναι περίπου 120 ευρώ η δόση. Τα 500 θα μου εξοφλήσουν περίπου 3,5 δόσεις. Να τονίσουμε αυτό, γιατί στο διάδρομο λοιπόν που ερχόμουν για να μπούμε μέσα στο στούντιο, μίλησα με έναν φορολογούμενο, ο οποίος μου είπε ότι πιστεύει, το άκουσε, δεν ξέρω τι γίνεται, ότι κάποιος λοιπόν, εάν ο ένφια είναι μεγαλύτερος λοιπόν από την επιστροφή, πρέπει να δώσει σε φάπαξ μετά τον σε καμία περίπτωση. Το ποσό, σε καμία δηλαδή περίπτωση, τη διαφορά, και όχι να μπει σε δόσεις. Δεν μπορεί αλλά κάτι τέτοιο η εφορία πραγματικά να εξαναγκάσει τον φορολογούμενο να προπληρώσει τον ένφια. Εάν είναι μεγαλύτερος, ούτε έχει κανένα δικαίωμα να τον εξαναγκάσει έντεχνα. Άρα δεν ισχύει μην κάνοντάς τέτοιο, την επιστροφή, το συμψηφισμό. Άρα σε δεν καμία ισχύει περίπτωση. Κάτι τέτοιο. Δεν Σοφία, ισχύει. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε να δούμε και στις επόμενες κάρτες τι γίνεται και με τις διορθώσεις. Πάρα πολλοί λοιπόν μας καλούν και μας λένε ότι έχουν κάνει και κάποια λάθη. Πόσο βεβαίωσες λοιπόν περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Διορθώσεις μας τονίζεις και μας λες μέχρι 30 ενδεκάτου με μισό πρόστιμο 50 ευρώ όταν ανοίξει το σύστημα για το 16. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σύστημα έχει κλειδώσει. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να κάνει διορθώσεις στον ένφια στο Ε9 του 2016, άρα κατ' επέκταση και στο καθαριστικό του ένφια. Κάποια στιγμή θα ανοίξει το σύστημα για να μπορούν να γίνουν διορθώσεις και μέχρι 30 Νοεμβρίου, όπως προβλέπεται βάσει νόμου, το πρόστιμο, το εφάπαξ πρόστιμο θα είναι το μισό, θα είναι στα 50 ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν μια σειρά φορολογουμένων, έχω και το σχετικό έγγραφο εδώ πέρα, που βλέπουν στο καθαριστικό του ένφια την ανακοίνωση που λέει λόγω ανεπάρκειας των δηλωθέντων στο έντυπο Ε9 στοιχείων. Ο ένφια έχει υπολογιστεί βάση μεταναφερόμενα στο νόμο 4223 του 2014. Τέλος πάντων, βλέπουν μια, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, βλέπουν μια ανακοίνωση, παρατήρηση ότι ο ένφια έχει υπολογιστεί με κάποιο τρόπο διαφορετικά, γιατί υπάρχει ανεπάρκεια στο Ε9. Εκεί πέρα τι γίνεται πρακτικά. Κάποια στοιχεία δεν φαίνονταν καλά μέσα στην ηλεκτρονική υποβολή του Ε9. Ο νόμος προκειμένου να προχωράει η εκαθάριση του ένφια έχει προβλέψει ότι σε αυτήν την περίπτωση θα παίρνει την μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, αν δεν φαίνεται το ποσοστό συνεκτησίας, θα λαμβάνεται το 100%. Αν δεν φαίνεται το έτος κατασκευής, θα λαμβάνεται σαν να είναι καινούριο. Αν δεν φαίνεται το όροφο, θα λαμβάνεται υψηλότερος. Λοιπόν. Και γενικότερα, σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρουν ότι έχει υπολογιστεί η ακριβότερη αξία που προβλέπεται βάσει νόμου. Όταν θα κάνουν τις διορθώσεις αυτές, που θα μπορούν να τις κάνουν μέχρι 30 Νοεμβρίου με το μισό πρόστιμο, ο ένφια ουσιαστικά αναμένεται να είναι μειωτικός και έτσι θα μπορέσουν να γλιτώσουν κάποια ποσά από το ποσό που έχει βεβαιωθεί. Η κυρία Σοφία είναι η επόμενη τηλεθεατριά μας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Είχα κάνει κάποιες ρυθμίσεις στην εφορία, αλλά
τις έχω χάσει. Τι μπορώ να κάνω τώρα να τις ξανακερδίσω? Κοιτάξτε να δείτε, μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι και η ρύθμιση των 100 δόσεων. Ναι, ναι. Για τη δεν ρύθμιση είχα 100, εγώ είχα 36. Η ρύθμιση του, που προέβλεπε τις 100 δόσεις, αλλά είχατε κάνει 36. Ναι. Έχετε τηθεί στην εφορία να αναβιωθεί η ρύθμιση? Πρέπει να πάω στην εφορία ίδια? Μπορείτε να πάτε στην εφορία να κάνετε αίτηση, ναι. Αναφέροντας την αίτηση για ποιο λόγο χάσατε τις δόσεις αυτές, ναι, και ναι, θα ναι. κρίνει ο έφορος αν μπορεί να επαναφέρει τη ρύθμιση των 36 δόσεων που χάσατε, πληρώνοντας ναι. όμως τις δόσεις τις οποίες έχετε χάσει μαζεμένες. Ναι, εάν εντάξει. το κάνει δεκτό και επανέλθει η ρύθμιση, ναι. δεν μπορείτε να τη χάσετε δεύτερη φορά. Μετά αν χαθεί, δυστυχώς η ρύθμιση χάνεται. Έχει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πολύ σημαντικό αυτό και για τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων ή την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και να μείνουμε λίγο σε αυτό. Για να γίνει δεκτό όμως. Είναι αυτό που είπε. Πρέπει να προπληρώσεις. Θα πρέπει να προπληρώσεις και δεν θα πρέπει να υπάρχουν και νέες δόσεις. Εφάπαξ τα χρήματα αυτά ή σε 12 δόσεις. Θα το δώσει μέχρι το τέλος του μήνα να πληρωθούν συσσωρευτικά οι δόσεις οι οποίες έχουν χαθεί. Εντάξει, όμως αξίζει γιατί τις 100 δόσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα. Είναι μια ανάσα για όλους τους φορολογούμενους. Το πρόβλημα όμως, αν το συνδυάσουμε και με τον έμφυα που έχει έρθει. Η ρύθμιση των 100 δόσεων από μόνη της πρέπει να τηρούνται οι δόσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ακριβώς. Το άλλο είναι όμως ότι οι νέες λήξεις πρόθεσμες οφειλές θα πρέπει εντός 15 ημερών είτε μάλιστα. να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Άρα, εάν ο έμφυα δεν πληρωθεί 30 Σεπτεμβρίου που είναι η πρώτη δόση, η πρώτη δόση. Και παράλληλα ο φορολογούμενος έχει τη ρύθμιση των 100 δόσεων σε ισχύ, θα πρέπει μέχρι 15 Οκτωβρίου είτε να τη ρυθμίσει σε 12 δόσεις είτε να την πληρώσει. Διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μάλιστα. Γιώργος, μετά τον τηλεθεατή μας θα έρθω σε σένα. Ναι. ΟΕ, τι γίνεται με το παλιό ναι. και με το νέο σύστημα. Καλησπέρα σας, κύριε Απόστολε. Πιστεύω να μην τον τρομάξει. Πάμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήσεις. Έχω μονοκατοικία με υπόγειο και ισόγειο, 50-50 με τη γυναίκα μου, δηλωμένο έτσι στο Ε9. Υπάρχει συντελεστής για έναν όροφο ακόμα που είναι δηλωμένος στο Ε9. Τι γίνεται με τον έμφυα, μας ρωτάει ο τηλεθεατής μας, ο κύριος Στήλος. Προφανώς θα μιλάει για δικαίωμα εισιψούν που έχει και θα το έχει δηλώσει ανάλογα στο έντυπο Ε9. Εκεί πέρα η μεγάλη χαμένη του φετινού έμφυα είναι αυτοί που έχουν οικόπεδα εντός σχεδίου γιατί είχε αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού στον φόρο αυτό. Αν όμως η αντικειμενική αξία είναι σε Δήμο που η αντικειμενική αξία έχει πέσει, μπορεί πάλι να είναι ένας στους τρεις που έχει μειωθεί ο έμφυα σε σχέση με πέρσι. Καλό θα είναι να κάνει ένα τσεκάρισμα στο έντυπο Ε9 αν έχει λάθη. Γιατί αν υπάρχουν λάθη στο πώς δηλώνεται το οικόπεδο, υπάρχουν κάποια αλλά τεχνικά κομμάτια. Θα πρέπει να προσέξει, ειδικά όταν υπάρχει δικαίωμα εισιψούν. Αν υπάρχουν λάθη, μπορεί να του δημιουργεί διαφορά στον έμφυα και να πληρώνει παραπάνω έμφυα χωρίς λόγο. Πάμε στον κύριο Απόστολο, λοιπόν. Κάλεσε πάλι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ για τη σύνταξή μου, ήθελα να ρωτήσω. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Την 5η Νοεμβρίου του 1954 έχω φορέα μόνο το ΙΚΑ. Τα πρώτα μου ένσημα τα έβαλα το 1972. Μέχρι τέλος του 12 είχα 8.985. Μέχρι τέλος του 14 είχα 9.568. Συνεχίζω να ασφαλίζομαι. Έχω κάνει την αίτησή μου τις 11 Δεκεμβρίου του 2012 και έχω 4 χρόνια πανεπιστήμιο, 2 χρόνια στρατό και 2 παιδιά. Πότε θα πάρω σύνταξη? Λοιπόν, έχετε καταθέσει την αίτηση αναγνώρισης πλασματικών. Ναι, το 12 του 12. Ναι. Πόσα πλασματικά χρόνια περίπου έχετε ζητήσει από το σύνολο? Όσα χρειαστώ είχα γράψει, γιατί είχα πανεπιστήμιο 4, στρατό 2 και παιδιά 2. Επομένως, ο στόχος σας είναι να συμπληρώσετε τις 12.000 έσημα. Από την ηλικία εγώ αυτό το συμπεραίνω. 12 πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι 12.000. Βέβαια όμως, επειδή κανονικά σε 62 δίνεται με 40 έτη ασφάλισης. Επειδή όμως βλέπω ότι έχετε μέχρι σήμερα, είχατε συμπληρώσει και τότε αρκετά χρόνια, δηλαδή μέχρι και το 2012 που αναφέρεται, με την εξαγορά αυτή των πλασματικών ετών, μπορείτε να φύγετε. Γι' αυτό ήθελα να γνωρίζω ακριβώς τον απαιτούμενο αριθμό, αλλά μπορείτε να φύγετε και στην ηλικία που είστε από τώρα, γιατί κυνηγάτε και τις διατάξεις σε 35 ετίας,
Οπότε κυνηγάτε και τα έτη 11 και 12, όπου η συνταξιοδότηση ήταν εφικτή από τα 58 και τα 59. Επειδή λοιπόν έχετε ήδη φτάσει τα 62, το Ταμείο θα υπολογίσει... Θα γίνει τον Νοέμβριο 62. Ναι, επειδή λοιπόν είστε κοντά, το Ταμείο θα υπολογίσει τόσα χρόνια, τόσα πλασματικά χρόνια όσα χρειάζονται για να φύγετε την ηλικία που είστε. Ακριβώς. Άρα περιμένω δηλαδή ουσιαστικά κάποια απάντηση από το... Θα πρέπει το Ταμείο να προβεί σε μια ανάλυση των ετών που θα χρησιμοποιήσει, προκειμένου να είναι η συνταξιοδότησή σας άμεση. Θα πρέπει να σας ενημερώσει το Ταμείο ακριβώς πόσα χρόνια θα χρησιμοποιήσει για το σκοπό που θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος τηλεθεατής μας, ο κύριος Θανάσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μπορώ να ρωτήσω για τον ΕΜΦΙΑ κάτι? Βέβαια, φυσικά. Κοιτάξτε, έχουμε δύο καπναποθήκες οι οποίες είναι διατηρητές. Όταν βγήκε ο ΕΜΦΙΑ 11, 12, 13 που βγήκε μαζεμένος, μας ήρθε περίπου 13.000. Ναι, τότε δεν ήταν ΕΜΦΙΑ, όμως ήταν φόρος ακίνητης περιουσίας. Ναι, μετά δηλώσαμε ότι είναι διατηρητές και αυτά πήραμε χαρτιά από το Υπουργείο για αυτά. Δηλαδή, να φανταστείτε, φέτος μας ήρθε 180 ευρώ. Ναι. Εγώ αυτά τα λεφτά που μου πήρανε το 11, το 12, το 13, περίπου 13.000, δεν μπορώ να τα διεκδικήσω ξανά. Διατηρητές πότε βγήκε, πότε χαρακτηριστήκε? Διατηρητές έχουν χαρακτηριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι από το 1895. Α, οπότε είναι αρκετά χρόνια. Είναι χτισμένες, ναι, πολύ παλιά. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει η τριετία, το 11 και το 12 δεν νομίζω να μπορείτε να τα διεκδικήσετε πίσω τα χρήματα, ακόμα και να κάνετε αίτηση επανεκαθάρισης προσκομίζοντας το δικαιολογητικό ότι είναι διατηρηταίο το κτίσμα. Δεν νομίζω να γίνει η καθάριση δεκτή από την εφορία, γιατί έχει περάσει η τριετία. Στο 13 κάντε μια συμπληρωματική δήλωση προσκομίζοντας το πιστοποιητικό που πιστοποιεί ότι είναι διατηρητέο το κτίσμα. Μπορεί να αλλάξει αξία του ΕΜΦΙΑ και να... Το προσκομίσαμε και μας επιστρέψαν 800 ευρώ από τα 13.000. 800 ευρώ μας επιστρέψαν. Είναι αυτό που λέει ο κ. Χατζηγεωργίου, ότι τις προηγούμενες χρονιές δεν μέτρησε. Όχι, το 13 υπήρχε ΕΜΦΙΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσα τετραγωνικά είναι το κτίσμα. Είναι περίπου 2.000 τετραγωνικά. Μου φαίνεται αδιανόητο να βγαίνει ο ΕΜΦΙΑ μόνο 180 ευρώ για 2.000 κτίσμα, έστω και αν μιλάμε για διατηρηταίο. Κάτι δεν μου ταιριάζει σωστά. Μάλιστα. Δηλώνεται το κτίσμα κανονικά ή μήπως δεν έχει στέγη και το δηλώνεται ως οικόπεδο μόνο? Όχι, δεν έχει στέγη από πάνω. Δεν έχει στέγη. Άρα δεν δηλώνεται κτίσμα. Δεν έχει στέγη από πάνω. Είναι σχεδόν μισό... Σχεδόν έχει πέσει δηλαδή. Μητελές πρέπει να είναι. Σαν οι μητελές. Μήπως θα ήταν καλό να μας στείλει τα καθαριστικά από το ΕΜΦΙΑ να το δούμε, γιατί... Αφήστε το τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής θα επικοινωνήσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε στον ΟΕ, γιατί έχουμε στους πολλές ερωτήσεις. Γιώργο μου, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες βγαίνουν στη σύνταξη με το παλιό και ποιοι με το νέο σύστημα και βεβαίως ποια είναι τα κρίσιμα κριτήρια? Εδώ, Σοφία, πρέπει να τονίσουμε ότι για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία που καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης, είναι κρίσιμο να δούμε πότε έχει διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, γιατί πέρα από την κατάθεση της αίτησης θα ληφθεί υπόψη και αυτό, για να δούμε αν εμπίπτει στον παλιό ή στον νέο τρόπο υπολογισμού. Mm-hmm. Στον παλιό τρόπο υπολογισμού εμπίπτουν εκείνοι οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης και διέκοψαν και το επάγγελμά τους μέχρι και τη 12η Μαΐου του 2016. Μετά την ημερομηνία αυτή, εμπίπτουν όλοι στον νέο τρόπο υπολογισμού. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που κατέθεσαν κανονικά την αίτηση πριν τις 12 Μαΐου, όμως συνέχισαν το επάγγελμά τους ή καθυστέρησαν να διακόψουν την απασχόλησή τους και προσκόμισαν στον ΟΕ μεταγενέστερα τη διακοπή. Αυτοί θα κριθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού, παρά το ότι κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον νέο νόμο στις 12 Μαΐου. Άρα τα κρίσιμα κριτήρια ποια είναι? Τα κρίσιμα κριτήρια είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης και της διακοπής
της απασχόλησης. Αυτά είναι τα δύο πολύ κρίσιμα. Ήλια μου, επειδή το έχω ακούσει και από άλλους φοροτεχνικούς που έχουν έρθει στην εκπομπή μας κατά καιρούς, μέχρι 3 χρόνια μπορείς να διεκδικήσεις πίσω από ό,τι είπες και στον κύριο, έτσι, κάτι που, ναι, κάποια εκκρεμότητα που έχεις με την εφορία. Να κάνεις αίτηση επανακαθάρισης για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Όταν περάσει η τριετία, μπορείς να κάνεις συμπληρωματική δήλωση, να σου απαντήσει η εφορία ότι δεν την εκαθαρίζω γιατί έχει περάσει, έχει η τριετία, μάλιστα, και μετά να κινηθείς νομικά απέναντι στη διαδικασία, μάλιστα, αυτή. Ο κύριος Θανάσης. Ο κύριος Κωνσταντίνος είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Έπεσε ο κύριος Κωνσταντίνος, δεν πιστεύω να τον τρομάξαμε με αυτά που είπαμε. Πάμε να πούμε, πάμε λοιπόν σε break και ερχόμαστε. Να μείνουμε λίγο στον ΟΕ. Ναι, θα μείνουμε, ναι, βεβαίως τι αλλαγές είχαμε σε σχέση με πέρυσι και για τον ΕΝΦΙΑ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε 875-5878, η μεγαλύτερη παρέα εδώ κάθε απόγευμα με τους καλύτερους και βεβαίως με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το χρηματιστήριο πάει καλά σήμερα. Τα φορολογικά, ναι, είναι καλά, αισιόδοξα από ό,τι μας τα λέει ο Ηλίας, γιατί ο ΕΦΙΑ καταλαβαίνετε ότι είναι λιγότερος από ό,τι τον περιμέναμε. Λίγο μας δυσκολεύει ο Γιώργος Κουτσούκος σήμερα, καθώς έχει να μας πει για τις επικουρικές τώρα σε λίγα λεπτά και το τι θα πρέπει να δουν. Για τον επανεπολογισμό κιόλας. Ναι, άσε τον επανεπολογισμό. Οι επικουρικές που είναι το σημαντικό κομμάτι και τώρα θα πιστωθούν. Ακριβώς. Τι γίνεται με αυτό? Έχουμε πολύ μεγάλες μειώσεις, όπως υπόθηκε στο δελτίο. Θα τις δουν ακόμα πιο μειωμένες τώρα αυτό το μήνα. Τον επόμενο δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό το. Και τώρα την Παρασκευή, όπως έχει υποθεί, ναι, νομίζω ότι θα δουν κάποιες αλλαγές οι συνταξιούχοι. Ειδικότερα ταμεία σαν το επικουρικό του ΙΚΑ, το ΤΕΑΙΕΚ, το οποίο είναι για τους εμποροϋπαλλήλους, ή ακόμα και το ταμείο της ΔΕΗ. Ενδεχομένως αυτά τα 3 ταμεία να δουν οι συνταξιούχοι μειώσεις. Κάποιες μειώσεις αυτή την Παρασκευή. Μάλιστα. Και γενικώς, όπως έχουμε πει, κάθε μήνα εκτιμώ ότι θα υπάρχει αναπροσαρμογή ή θα υπάρχει μια επαναξιολόγηση της επικουρικής σύνταξης, λόγω του ότι τα έσοδα θα επανακρίνονται με βάση το ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στο γενικό φορέα επικουρικής ασφάλισης. Ηλία μου, μας είχε στείλει πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή κάποιος τηλεθεατής, όπως ήταν και αυτός ένας από τους ανθρώπους που ήθελε να ανοίξει μια επιχείρηση σήμερα. Δεν μας είπε την ηλικία του. Νομίζουμε ότι είναι νέος άνθρωπος και θέλει να ανοίξει επιχείρηση και λέει ότι εκτιμώ ότι στο πρώτο χρόνο, ο άνθρωπος αυτό εκτιμά, ότι τα κέρδη θα είναι 50.000. Το είχαμε διαβάσει στον αέρα αυτό το μήνυμα και ήθελε να μας ρωτήσει φορολογικά αν μπορούμε να του δώσουμε. Είναι η πρώτη του επιχείρηση που ήθελε να κάνει. Τι πρέπει να περιμένει δηλαδή μέχρι τώρα δεδομένα. Εξαρτάται τη μορφή της επιχείρησης που θα ανοίξει, αν θα είναι εταιρεία. Είναι εύκολο, μήνυμα, το, μήπως... η απάντηση είναι 50.000 29%, άρα περίπου το 1/3 θα το πληρώσει σε φόρο. Παράλληλα θα πληρώσει προκαταβολή φόρου 50% αν μιλάμε για εταιρεία, γιατί μειώνεται η προκαταβολή στο μισό για τα πρώτα 3 χρόνια. Και παράλληλα σαν φυσικό πρόσωπο μετά θα πληρώσει την εισφορά αλληλεγγύης ανάλογα με το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που έχει το καθένα μέλος της εταιρείας. Παράλληλα θα είναι ασφαλιστικές εισφορές που θα είναι 27% επί των κερδών που θα βγουν το 2018. Δεν ξέρω, το 2017 περιμένουμε την εγκύκλιο για να δούμε πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές στις νέες επιχειρήσεις που δεν θα υπάρχει βάση δεδομένων, βάση κερδών για να υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές, να δούμε εκεί αν θα προβλεφθεί κάποια ελάχιστη εισφορά και μετά θα γίνεται καθάριση βάσης κερδών. Θα δούμε τι θα πει ο Υπουργός με τις σχετικές εγκυκλίους που θα εκδώσει πριν το 2017, υποθέτω. Γιατί, ελπίζουμε. Ναι, γιατί πολλές φορές και το 2016 λέγαμε ότι θα είναι μια χρονιά που θα πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Το 2016 κοντεύει να φτάσουμε στα Χριστούγεννα και
Ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα πρέπει να ξοδεύουμε. Πάμε για να απαντήσουμε να και σε δύο ερωτήσεις. Για να πάμε λοιπόν να μας πεις, θα μείνουμε στον ΟΕ και στο νέο τρόπο υπολογισμού των ελεύθερων. Και αυτό που είπε ο Ηλίας έχει να κάνει με το ότι δεν ήταν έτοιμα και τα ταμεία να αφομοιώσουν τον ασφαλιστικό νόμο. Και ο υπολογισμός των εισφορών αναμένεται τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2017, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, να βασίζεται στο καθαρισμένο εισόδημα του 2015. Επομένως, έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι έτοιμα τα ταμεία. Δεν είναι μόνο ο υπολογισμός των εισφορών, είναι και η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων. Δηλαδή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Είναι δύο μέτωπα αυτά. Η κυρία Κατερίνα, πριν πάει Σοφία στις κάρτες, είναι η επόμενη. Είμαστε τηλεθεάτρια εδώ κάθε απόγευμα. Φωτεινή, μου σήμερα τα ονόματα μας. Δεν ακούω καλά και χθες το είπα. Η κυρία Φωτεινή, καλησπέρα. Δεν πειράζει, όπως και να λέγεται η κυρία, μα κάνει να τη βρούμε λύση. Καλησπέρα, κυρία Φωτεινή. Καλησπέρα σας. Ναι, σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά για σύνταξη για τον αδελφό μου. Ναι. Ναι, τον κύριο Κουτσούκο. Είναι το 1960 γεννηθής, 15 Δευτέρου. Έχει αυτή τη στιγμή 8.500. 6.700 βαρέα. Α, μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτή η ασφαλιστική του διαδρομή. Είναι 8.500 έσμα, εκ των οποίων 6.700 είναι τα βαρέα. Ακριβώς. Επομένως, μπορεί να φύγει με τις διατάξεις των βαρέων στα 62. Να ρωτήσω αν τα βαρέα αυτά είναι και οικοδομικά ή δεν έχουν να κάνουν με οικοδομή. Όχι, δεν είναι οικοδομικά. Δεν είναι οικοδομικά. Επομένως, είναι στα 62. Αυτό το οποίο θα πρέπει... Αν είναι οικοδομικά, τι αλλάζει? Αν είναι οικοδομικά, θα μπορούσε να βγει και από τα 60. Μάλιστα. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι τα τελευταία 13 χρόνια πριν την κατάθεση της αίτησης, δηλαδή από τα, περίπου από τα 58 ως τα, από τα 48-49 έως περίπου και τα 60-61, αυτό το οποίο θα κοιτάξει το ταμείο, θα υπολογίσει, είναι αν υπάρχουν 1.000 βαρέα ένσημα. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ναι, είναι μια ειδική προϋπόθεση που τάσσε ο νόμος, οπότε στα 62 θα φύγει με πλήρη σύνταξη. Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι άνεργος. Ναι. Το γεγονός ότι είναι άνεργος, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει διανύσει ήδη μια διαδρομή με βαρέα ένσημα, δεν τον επηρεάζει. Απλώς αυτό που πρέπει σας είπα... Ναι. Δεν θα επηρεάσει δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα που θα είναι τα 62. Αυτό που μόνο θα κοιτάξει το ταμείο, τα τελευταία 13 χρόνια που λέει ο νόμος πριν την κατάθεση της αίτησης, είναι να υπάρχουν 1.000 βαρέα. Εάν έχει 6.700 ένσημα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Πρέπει να ανεβάσει τα βαρέα, όχι. Να τα κάνει 7.500. Κοιτάξτε, επειδή απέχει πάρα πολύ από το όριο των 10.500 ημερών, δηλαδή που είναι 35 ετία, για μένα δεν έχει νόημα να τα αυξήσει. Εάν μπορεί φυσικά να τα αυξήσει, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Αλλά είναι αρκετά ψηλός ο πύχης και υπολείπεται μέχρι σήμερα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φωτεινή. Παρακαλώ το κοντρόλ, όπως τώρα να μου το λέει πιο δυνατά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει χθες και σήμερα. Όχι, δεν ακούω τώρα καλά. Είπες πριν ότι είναι η κυρία Κατερίνα. Η Κατερίνα όμως είδες ότι πήρε, Σοφία. Έτσι. Καλησπέρα, κυρία Κατερίνα. Ναι, γεια σας, με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως. Παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω για τον ένφια. Βεβαίως, ο κύριος Χατζηγεωργίου. Με ακούτε? Υπήρχε η πόλη 1021 του 2014, βάσει τη οποία τα οικόπεδα εντός σχεδίου, όταν είχαν συντελεστεί δόμησης μεγαλύτερου του 2,5, απαλλάσσονται από την προσθήκη κάποιου φόρου. Ρωτώ αν ισχύει αυτό ή αν έχει εξαφανιστεί αυτή η πόλη. Πόλη 1021, θυμίστε μου, και τι έλεγε? Του 2014. Ναι. Τα οικόπεδα με συντελεστή δόμησης ανώτερο του 2,5, δικαιούνται μεγάλης έκπτωσης φόρου. Πράγματι, εγώ τα προηγούμενα έτη είχα πάει στην πολεοδομία, είχα πάρει χαρτί ότι ποιος είναι ο συντελεστής, το είχα προσκομίσει
εκεί και γίνει. Κοιτάξτε, και δείτε. Ο υπολογισμός του φόρου για τα οικόπεδα είναι βάση της μοναδίας αξίας, η οποία ξεκινάει από το 0,01 το τετραγωνικό μέτρο και φτάνει μέχρι και τις 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δεν προβλέπεται μέσα στον νόμο του ένφια μείωση ανάλογα με το συντελεστή δόμησης. Το οικόπεδο είναι χτισμένο. Ορίστε. Το οικόπεδο είναι χτισμένο. Ναι, αλλά δεν έχει εξαντλήσει ένα οικόπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλά οικόπεδα στο Παλαιοφάλιρο, στον Πειραιά, που έχουν συντελεστεί τρία τέτοιους μεγάλους συντελεστές. Αυτά τα οικόπεδα προσκόμιζε στο χαρτί από την Πολεοδομία ποιος είναι ο συντελεστής του συγκεκριμένου οικοπέδου, περικλείοντας το τετράγωνο. Και, το χτισμένο είναι μονοκατοικία ή πολυκατοικία? Προφανώς δεν είναι πολυκατοικία για να μην έχει εξαντλήσει το συντελεστή. Υπήρχαν οικόπεδα που είχαν εκτίσει, ξέρω εγώ, αν δικαιούντο 3.000 μέτρα, είχαν εκτίσει 300. 400. Ωραία. Έχει αναγραφεί σωστά στο Ε9. Δηλαδή, το κουτάκι που λέει τα χτισμένα τετραγωνικά του οικοπαίδου είναι γραμμένο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, βεβαίως είναι γραμμένο. Στο πρώτο, μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις καταστήματα ή οικίες, οτιδήποτε, σε αυτό το οικόπεδο, στο μεγαλύτερο από αυτά, γράφεις δίπλα και το εμβαδόν του οικοπαίδου. Ναι, σωστό. Με κάποιο το αναφέρεις. Σωστό, για να μην προκειμένου να υπολογίζεται ο συντελεστής δόμησης αν έχει καλυφθεί ή όχι. Ναι, και αυτό τότε, επειδή δεν το ξέρανε, εγώ τυχαία είχα βρει την εγκύκλιο, τη είχα προσκομίσει και έγινε και διόρθωση κάποιο έτος μετά. Κοιτάξτε να δείτε. Υπολογίζεται το μόνο του μετά. Ερωτώ αν ισχύει αυτό ή αν έχει πάψει και αυτό με όλα τα άλλα που σταματήσαμε. Θα κοιτάξω μέσα στο νόμο. Νομίζω ότι η εγκύκλωση ήταν το 2014 και το 2014 υπήρχε ο ένφια. Λογικά δεν έχει αλλάξει. Πρέπει να υφίσταται, λέτε. Συγγνώμη. Εντάξει. Πρέπει να υφίσταται, λέτε. Νομίζω ότι υφίσταται. Επιφυλάσσομαι, θα το απαντήσω στην επόμενη εκπομπή. Εντάξει. Θα κοιτάξω το νόμο. Για να δω, γιατί είναι πολύ ειδική περίπτωση, να δω αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πρέπει να γίνει, όπως πολύ σωστά λέτε, αίτηση επανεκαθάρισης στην φορεία, προσκομίζοντας το ανάλογο έγγραφο. Βεβαίως υπήρχε και δεν το γνώριζαν παρά ελάχιστοι. Πού να το ξέρουνε. Πώς την είπατε, 1921. Πείτε μας λίγο την πόλη, παρακαλούμε, να το ακούσουμε. 1921 του 14 είναι η πόλη που μας είπατε. Είπα η πόλη. 1921, 14 του 2014. Ωραία. Μοναδική τηλεθεατές, πολύ διαβασμένη και πραγματικά ευχαριστούμε τους τηλεθεατές που είναι τόσο διαβασμένοι και μας κάνει να βλέπουμε τα πολύ πολύ ψηλά παραθυρά και φοβερή. Ο κύριος Μιχάλης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Μιχάλη. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Να είστε πάντα καλά. Μπορώ να μιλήσω με τον εργατολόγο? Ναι, φυσικά, τον κύριο Κουτσούκο. Καλησπέρα. Γεια σας. Δουλεύω στην αυτοκοβασική ζώνη περάματος. Μάλιστα. Πριν το 86, βαρέα δεν μας κολλάγανε. Μας κολλάγανε μειχτά και είχε πάνω σφραγίδα που είναι επισκευές πλοίων. Μάλιστα. Ήταν όμως μεικτά, δεν υπάγονταν στην κατηγορία των βαρέων. Ναι, ναι, μόνο η σφραγίδα που έλεγε επισκευές πλοίων. Ναι. Αυτά τώρα μπορούν να γίνουν βαρέα? Υπήρχε δυνατότητα μετατροπής. Αυτό όμως σημαίνε ότι έπρεπε να εξαγοραστούν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να πληρωθεί το αντίστοιχο κομμάτι και από τον εργοδότη. Μου φαίνεται όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω αν αυτό είχε προταθεί ποτέ στον εργοδότη για να γίνει μετατροπή. Διαφορετικά θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια μετατροπή, αλλά με επιβάρηση δική σας, εάν ο εργοδότης για οποιοδήποτε τρόπο δεν συνενέσει στην εξαγορά αυτή. Αυτά τώρα έχουν περάσει 30 χρόνια. Ο εργοδότης, φαντάζομαι λοιπόν τώρα. Ότι, ναι, λόγω λοιπόν ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, η δυνατότητα αυτή τουλάχιστον... Μέσα του δεν γίνεται η εξαγορά. Η εξαγορά γενικώς αυτή θα έπρεπε να έχει γίνει εντός ευλόγου χρόνου. Δεν θεωρώ ότι το ΙΚΑ αυτή τη στιγμή... Μετά από 30 χρόνια σίγουρα, ναι, όχι. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το ΙΚΑ θα προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και να πω ότι έχει παραγραφεί και η όποια υποχρέωση είχε ο εργοδότης για να επικολλήσει βαρέα ένσημα. Είχα πάει, ξέρεις, στο πέραμα πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν σε ένα άλλο κανάλι, τέλος πάντων, έκανα ένα ρεπορτάζ. Συνεχίζετε να δουλεύετε? Ναι, συνεχίζω. Μπράβο. Είσαστε από τους πάρα πολύ λίγους. Συγχαρητήρια. Όμως... Στο πέραμα οι περισσότεροι δεν υπάρχει εργάζονται. Υπάρχει πολύ υψηλός δείκτης ανεργίας. Ναι, έχει μεγάλη ανεργία. Αυτή τη στιγμή έχετε βαρέα ένσημα, κανονικά.
Έχω βαρέα, αλλά μου λείπουν 400, τα οποία... Ήθελα να τα μετατρέψει. Εγώ πάντως... Λίγο πιο νωρίς, προσωπικά είμαι απεσιόδοξος, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει και παραγραφή στα θέματα αυτά. Δηλαδή, πάνω από 20 ετία, κάποια πράγματα πλέον δεν γίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε από τους λίγους που συνεχίζουν να εργάζονται. Ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ναι. Γιατί για το πέραμα δεν ακούμε συχνά τέτοια νέα. Στο πέραμα. Καταλαβαίνεις τι ενεργεία υπάρχει, έτσι. Που οι άνθρωποι εκεί δουλεύανε πολύ σκληρά. Ήταν οι περισσότεροι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πολύ σκληρές εργασίες. Βαρέα και ανθυγιεινά. Σωστά. Και οι άνθρωποι αυτοί... Και πληρωνόταν και πάρα πολύ καλά για το είδος της εργασίας που κάνανε δικαίως και αμοιβόντα. Ακριβώς. Απλά δυστυχώς σήμερα, σου λέω, είχα πάει πριν από χρόνια και έκανα ρεπορτάζ εκεί και ήταν οι περισσότεροι άνεργοι. 90% ανεργία, 95%. Τουλάχιστον εγώ σε κάποια ρεπορτάζ που έχω δει είναι και η περιοχή δίνει την εικόνα της απόλυτης ερημιάς. Δυστυχώς. Και είναι απογοητευτική και προκαλεί και θλίψη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Ηλία, κάτι ήθελες να απαντήσεις μάλλον στην προηγούμενη τηλεθεάτρια. Το έψαξα, επειδή αυτή η κύκλος βλέπω επικαλείται τον 3842. Ο 3842 είναι ο παλιός κώδικας φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος έχει καταργηθεί ουσιαστικά. Θεωρώ ότι δεν ισχύει. Επιφυλάσσομαι, θα το μελετήσω καλύτερα στο γραφείο. Τώρα έκανα μια γρήγορη ανάγνωση. Ότι δεν ισχύει λοιπόν αυτό που στην κυρία Κατερίνα που μα είπε για την πόλη. Σίγουρα. Αν ισχύει, θα επανέλθω στην επόμενη εκπομπή. Μου χρωστάνε επιστροφή φόρου από πέρυσι. Δεν έχω κάποιο ακίνητο για να συμψηφιστεί ο ΕΝΦΙΑ, άρα την ξεχνάω αυτή την πρέπει επιστροφή. Πρέπει να αποκτήσει ακίνητο. Κύριε μου, μάλλον πρέπει να αποκτήσετε κάποιο ακίνητο. Για να παντρευτεί γυναίκα ή άντρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Άρα διαφορετικά τη χάνει λοιπόν την επιστροφή. Όχι, τη χάνει, εννοείται δεν τη χάνει την επιστροφή. Εάν δεν έχει μπει επιστροφή συμπληρώνοντας το λογαριασμό στην δήλωσή του, καλό θα είναι να κάνει μια έρευνα στην εφορία και να κάνει μια αίτηση. Από τη στιγμή που θα κάνει την αίτηση, πλέον η εφορία αρχίζει και μετράει ο χρόνος αντίστροφα το τρίμηνο που είπαμε και πριν, που έχει περιθώριο. Αν πάρουν λοιπόν την επιστροφή, δεν είναι μόνο πρέπει να έχει κάποιο ακίνητο για να συμψηφιστεί με τον ΕΝΦΙΑ. Όχι. Όποιος έχει επιστροφή και δεν έχει ΕΝΦΙΑ, εννοείται ότι μπορεί να αιτηθεί. Θα την πάρει ατόφια. Ακριβώς. Έχω 2.000 ένσημα στο ΙΚΑ, τώρα έχω ΟΑΕ εδώ και 20 χρόνια. Είμαι 60 χρονών. Μπορώ να πάρω σύνταξη στα 62, Γιώργο? Όχι, δεν είναι αρκετά τα ένσημα, θα μπορεί στα 67. Ο κύριος Αναστάσης, ο επόμενος τηλεθεατής. Ναι, καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και το κοντρόλ που τώρα ακούω πλέον. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούμε, ναι, κύριε Αναστάση. Ναι. Πείτε μας παρακαλώ, εσείς τώρα δεν μας ακούτε, λίγο πιο δυνατά λοιπόν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό για αυτούς δύο μέρες. Ένας από τους δύο πάντως τώρα. Λοιπόν, κύριε Αναστάση, λίγο πιο δυνατά την ερώτησή σας. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Εργατολόγο? Ναι, βέβαια, σας ακούει. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Έχω κάνει διακοπή τις 19/5 του 2015. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω πάρει προσωρινή σύνταξη. Λοιπόν, μετά πήρα τα αναδρομικά και παίρνω προσωρινή σύνταξη τώρα. Εγώ 19/5 που έχω κάνει, έρχομαι με το παλιό υπολογισμό σύνταξης ή με το καινούριο? 19/5 του 15 ή του 16? Του 15. Το 15. Είστε στον παλιό τρόπο υπολογισμού. Α, είμαι στο παλιό, ναι, κύριε. Ο νέος τρόπος υπολογισμού είναι από 13 Μαΐου του 16. Άρα θα υπολογιστεί η σύνταξή σας με τον παλιό τρόπο κανονικά. Ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί οι κάρτες μας είναι όλοι. Κάζαμε τις ημερομηνίες. Είμαστε λοιπόν πολύ μπροστά, γιατί τώρα με τις κάρτες και για τον επανυπολογισμό θα εξηγήσουμε. Πάντως είναι οι νόμιμοι και σπαζοκεφαλιάς, γιατί πρέπει να θυμάσαι και οι ημερομηνίες. Ναι. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε. Σε λίγο θα παλαιότερα τα πούμε για τον επανυπολογισμό. Πάντως, κυρίων και επικουρικών συντάξεων, έχουμε ετοιμάσει και τις κάρτες μας για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές. Πάμε να, πριν περάσουμε στην κυρία Πένη. Δούλευα 17 χρόνια. Λόγω υγείας σταμάτησα. Αν θα πάρω εθνική σύνταξη, είναι 46 ετών. Η εθνική σύνταξη, το κομμάτι αυτό δίνεται με την συμπλήρωση των 67 ετών, βάση του νόμου. Επομένως, τα 384. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία μέχρι να προσεγγίσει τα 67 θα παίρνει μια αναλογία της εθνικής σύνταξης. Α, λιγότερο από αυτό. Νόμιζα ότι εκεί ήταν. Όχι, θα είναι ποσοστό. Θα είναι ένα ποσοστό, λοιπόν. Το πλήρες ποσό
θα χορηγείται και με τη συμπλήρωση του. Αυτό που μας φτάνει για να ζήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, το Γιώργο, οποίο... των 384 ετών. Μπορούμε να βάλουμε και στην άκρη κάποια χρήματα, το έτσι. Το οποίο κατά τον Υπουργό εξασφαλίζει και την αξιοπρεπή. Μάλιστα, διαβίωση. Κυρία Πέινη, καλησπέρα σας. Έτσι, κάνε και το σχόλιο. Αμοιβαία κεφάλαια, ξέρω ότι είναι τεκμήριο. Είναι τεκμήριο, όταν είμαστε λες έτσι, Λία μου, και θα πέσουμε να μπερδευτούμε πάλι. Καλησπέρα σας, κυρία Πέινη. Ορίστε, με αυτό που είπε στα τεκμήρια, πάει η γραμμή. Τι τα τεκμήρια, θέλω να μας πεις λίγο για τα τεκμήρια τι γίνεται, γιατί επίσης αποσχολεί πολύ κόσμο. Τα τεκμήρια μέχρι στιγμής κάθε χρόνο αλλάζουν, αλλά κάθε χρόνο είναι τα μοναδικά σταθερά στο ελληνικό φορολογικό σύστημα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ναι, ωραία. Εντάξει, είχαν καταργηθεί κάποια στιγμή. Είχαν καταργηθεί το 2009 και το 2008 εν μέρη. Εν μέρη. Αλλά το 2010 και μετά, με την ψήφιση του τότε 38-42, που ήταν ο πρώτος νόμος μνημονιακός, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, θεσπίστηκαν τα τεκμήρια που υπολογίζονταν φορολογητό εισόδημα βάσει ακινήτου, βάσει αυτοκινήτου. Ναι, τώρα τελευταία έχει γίνει αυτό όμως, εδώ και ένα χρόνο. Γιατί εγώ που παρακολουθώ τις δηλώσεις μου, δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια τόσο πολύ αυστηρά. Τα τεκμήρια. Ναι. Όχι, τα τεκμήρια, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια είναι τα ίδια. Ναι. Από το 41-72 και μετά, από το 2000. Άρα τώρα θέλει να παρακολουθήσει τι δηλώσει σου, μάλλον. Δεν θέλει να σου απαντήσουμε. Για να περάσουμε τώρα στην κυρία Νικολέτα. Καλησπέρα σα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τα ένσημά μου. Δουλεύω από τον 90 και έμεινα άνεργη το 10. Δηλαδή δούλεψα και μέχρι το 10 τον 8. Τα ένσημά μου είναι 5.200. Στη σύνταξη πότε θα βγω, ξέρετε? Ποια είναι η ηλικία σας, πόσο ετών είστε? Ξέρουμε. Και δεν βρίσκω δουλειά. Είμαι αρκετά χρόνια άνεργη. Από το 10. Πόσο χρονών είστε? Γεννηθήσα. Είμαι 50. Α, είστε 50. Λοιπόν. Με τα δεδομένα αυτά που έχετε, στα 62 πηγαίνουμε με μειωμένη σύνταξη και στα 67 με πλήρη σύνταξη. Στα 67 με κανονική. Ορίστε. Στα 67 δηλαδή θα παίρνω την κανονική. Στα 67 θα είναι κανονική. Από τα 62 θα μπορείτε με μειωμένη, όμως θα πρέπει τα τελευταία 5 χρόνια να έχετε 100 ένσημα κάθε χρόνο. Ή τι 4 μήνες. Τώρα τελευταία τα μαθαίνω έτσι όπως τα λέτε. 4 μήνες. Ξέρετε κανένα στα 50 να βρίσκει δουλειά εύκολα. Και αν θα βρει τίποτα με μάθημα. Αυτό λέμε κάθε απόγευμα, κυρία Νικολέτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή το κράτος μας έχει αφήσει ξεκρέμαστος όλους τους 40-50 άριδες. Δεν βρίσκουμε δουλειά, αλλά δεν βρίσκουν και λύση τι θα κάνουμε χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά. Εμένα μου είχε έρθει το χαράτσι 240 ευρώ να το πληρώσω. Ποιος θα μου το πληρώσει, που κόψαν και το εγγυημένο εισόδημα που είχαμε. Είναι αυτό που λέμε. Ο ΕΛΦΕΑ τουλάχιστον είναι μειωμένος λόγω χαμηλού εισοδήματος. Πώς είναι φέτος. Το όνομά σας. Ηλίας Χατζηγεωργίου. Κύριε Ηλία, εγώ αυτή τη στιγμή δεν εισπράττω από πουθενά χρήματα. Όταν λέω από πουθενά, έπαιρνα το εγγυημένο εισόδημα και πλήρωνα το, για να το ακούνε κάποιοι, πλήρωνα για το σπίτι μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή κόψα το εγγυημένο που ήταν ξεφύλα, δηλαδή ίσα που πλήρωνα κάποια πράγματα. Ναι. Δηλαδή τουλάχιστον... θα πρέπει να ντρέπονται και θα πρέπει να βρούμε μια λύση για εμάς τους ανθρώπους. Εάν σας έχουν βάλει την έκπτωση του 50% βάση εισοδήματος που δεν ξεπερνά τις 1.000 ευρώ. Εφέτος δεν το έχω δει, μου το βάζουν κάθε χρόνο και επί Σαμαρά τα πήρα και πίσω. Ελέγξτε το. Εάν δεν υπάρχει έκπτωση του 50%, καλό θα είναι να το ψάξετε να δείτε γιατί δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση. Μήπως ξεπερνάει το τεκμαρτό εισόδημα. Αλλά και το 50% αυτό που λέει η κυρία Νικολέτα είναι ότι και το 50% δεν τη σώζει. Όχι, η κυρία θέλει δεν σώζει. Μία δουλειά. Δεν τη σώζει βέβαια, γιατί εγώ θα πρέπει να ζητήσω να διανέσω γύρω-γύρω για να βρω χρήματα. Να σας ρωτήσω και εγώ κάτι. Για το ασφαλιστικό, υπάρχει, δεν μου αναφέρετε, υπάρχει κάποιο ανήλικο τέκνο? Όχι, όχι, είμαι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη, κυρία. Γιατί ευτυχώς σκεφτόμουν για μήπως... δηλαδή. Όχι ότι θα άλλαζε πολύ τα δεδομένα. Και λέει ευτυχώς ναι. Που δεν έχει και οικογένεια, δηλαδή, γιατί ναι. Η κατάσταση θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Όμως κόψανε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτό, παιδιά, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, είναι εξαστηλισμένη. Ο Τσίπρας από την ημέρα που σας παρακαλούμε πολύ, γιατί είμαστε στην τηλεόραση. Μόνο χαρακτηρισμούς να μην κάνουμε. Τι θα μπορούσε να κάνει για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα η κυρία Νικολέτα? Θα πρέπει να γίνει ένας επανέλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων. Ήταν η μόνη πηγή εσόδων σας αυτό?
Συγγνώμη, μιλάτε και οι δύο και δεν σας ακούω. Κυρία Νικολέτα, ήταν η μοναδική πηγή έσοδος αυτή, έχετε κάποια άλλα έσοδα? Αυτή τη στιγμή είναι από το 10, ήμουνα κάποια στιγμή στο τομείο ενεργείας. Αυτά κόπηκαν τελείως, ένα χρόνο και μετά τέλος. Okay. Αλλά τουλάχιστον επί Σαμαρά τα πήρα πίσω. Τώρα μάλιστα. Τίποτα δεν δίνω πίσω, όταν δεν έχει τίποτα δεν σου δίνω και τίποτα πίσω. Ωραία, επίσης, για ποιο λόγο τη κόπηκε τη κυρία, αφού δεν έχει άλλα εισοδήματα πέραν αυτού, γιατί τη κόψανε τα λεξιδεμένα? Γενικά εντυμένους. Τα κόψανε, τα σπίτι πώς είναι τραγωνικά. Τα καθαριστικό. Να κάνω άλλη μια ερώτηση, το σπίτι σας πόσα τετραγωνικά είναι? 42. 42 τετραγωνικά. Το τεκμαρτό εισόδημα είναι περίπου 5-5,5. Δεν νομίζω αυτό να... αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να μας κόψουν. Έχετε κάποιο αυτοκίνητο? Να δούμε κάτι άλλο. Λέτε να μην θέλουμε να δουλέψουμε που δεν μας παίρνει κανένα σε δουλειά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ ψάχνω για παιδάκια να βρω, επειδή δεν έχω εμπειρία δεν παίρνουνε. Μάλιστα. Δεν εμπιστεύεται ο καθένας στο παιδί, παρόλο που έχω καλή σχέση με παιδιά. Δεν εμπιστεύεται στο παιδί του όταν δεν έχει εμπειρία. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νικολέτα. Πρέπει πολύ... να βρει μια λύση για τους 40 και τους 50, τι θα απογίνουνε. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να αυτοκτονήσουμε για να τους χαρίσουμε τα ένστημά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι κατάθεση ψυχής κάθε απόγευμα. Η απόγνωση των ανθρώπων οι οποίοι είναι νέοι, είναι 50 χρονών η κυρία. Είναι λοιπόν μια νέα κυρία, η κυρία Νικολέτα. Όπως είναι και χιλιάδες άλλοι. Είναι απογοητευτική εικόνα που αντικρίζουμε καθημερινά και αυτά που ακούμε από αυτή την εκπομπή. Ειδικά για και από 45 και πάνω. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να σου πω λοιπόν, υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία λαμβάνει κάποιο αυτή την σύνταξη που έπαιρνε, όχι η σύνταξη, αυτό το επίδομα που έπαιρνε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σαφώς και υπάρχουν κάποια κριτήρια. Από τη στιγμή λοιπόν που, από ό,τι λέει η κυρία, έχει 42 μόλις. Και εγώ, όπως είπε και ο Ηλίας, μπορεί να συνδέεται με τεκμαρτά. Γι' αυτό και είπα για κάποιο καθαριστικό. Θα πρέπει να μελετήσουμε τα καθαριστικά. Είναι μόνη της και έχει ένα σπίτι μόνο 42 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει τέλος πάντων για να δει άμα την κόψαν άδικα αυτή την. Θα ήταν καλό να προκαλέσει μια επανεξέταση του θέματος με μια αίτηση με την οποία θα ζητάει να επανεξεταστεί η περίπτωσή της. Κάντε μια αίτηση, κυρία Νικολέτα, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα πούμε για τον επανυπολογισμό κύριας και επικουρικής σύνταξης. Τι αλλαγές έχουμε στο ΕΝΦΙΑ σε σχέση λοιπόν με πέρσι και θα μείνουμε λίγο στις εκτόσεις γιατί πολλοί τηλεθεατές θέλουν να μάθουν. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. 875-5000-878 SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Κάθε απόγευμα σας περιμένουμε εδώ να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, καθώς οι τηλεθεατές μας με τις ερωτήσεις τους, που είναι πάντα επίκαιρες, που είναι πάντα up to the point που λέμε, μπορούν να μας κατευθύνουν για το τι θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Φυσικά οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι είναι έτοιμοι να σας βρουν λύσεις, να απαντήσουν στις δικές ερωτήσεις και φυσικά να σας ενημερώσουν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας, όπως θα έχετε δει, και για ακόμα περίπου 25 λεπτά θα είναι ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας, αλλά και ο Γιώργος ο Κουτσούκος, ο εργατολόγος μας. Για φορολογικές λοιπόν ερωτήσεις, αλλά και για τα εργασιακά, είμαστε εδώ και περιμένουμε με τα μικρόφωνα ανοιχτά. Εγώ να ακούω, Σοφία, καλύτερο θα ήταν. Πάμε στις ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Ηλία και θα έρθουμε στον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων πολύ λίγο. Πάμε να δούμε τις αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Ηλία, το 20%, πάμε να δούμε τι. Τα αρνητικά και θα πηγαίνουμε στα θετικά. Η πρώτη αλλαγή, αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι υπάρχουν μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες, άρα κατ' επέκταση στην μείωση της τιμής ζώνης, άρα κατ' επέκταση πάλι στη μείωση του ένφια για το ακίνητο. Αλλά παράλληλα υπάρχει κατάργηση της έκπτωσης του 20% για τα κενά με ηλεκτροδοτούμενα, που αυτό είναι αρνητικό για όσους έχουν τέτοιες κατηγορίες ακινήτων και έχουν κόψει το ρεύμα που μέχρι πέρσι είχαν αυτή τη μικρή έκπτωση του 20%. Παράλληλα, όσοι φορολογούμενοι έχουν αντικειμενική αξία περιουσίας που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ με τις νέες αντικειμενικές αξίες, εκεί θα δουν μια διαφορά στο συμπληρωματικό φόρο, γιατί πέρσι το φορολογείο ήταν 300.000 ευρώ, φέτος έπεσε στις 200.000 ευρώ.
Αλλά οπότε παράλληλα έγινε και αλλαγή, ακριβώς. Έγινε και αλλαγή στον υπολογισμό, στις κλίμακες του υπολογισμού του φόρου και έτσι όσο μεγαλώνει η αξία, η αντικειμενική αξία της περιουσίας που έχει το κάθε φυσικό πρόσωπο προς τα πάνω, μεγαλώνει και ο συμπληρωματικός φόρος και έτσι μπορεί να πέσει μέσα στους φορολογούμενους που θα πληρώσουν παραπάνω φόρο. Παράλληλα είναι αυτό που είπαμε και πριν στην τηλεθεάτρια, που όσοι έχουν οικόπεδα εντός σχεδίου και εκεί υπάρχει αλλαγή στις κλίμακες, άρα μπορεί να δουν ψιλοφουσκωμένα εκαθαριστικά όταν έχουν οικόπεδο εντός σχεδίου ή οικόπεδο μονοκατοικία και δεν έχει καλυφθεί όλος ο συντελεστής δόμησης. Αυτές είναι κυρίως οι αλλαγές. Εκτός πάντως. Τα αγροδεμάχια είναι εκτός του πληρωματικού φόρου. Αλλά το 16, γιατί του χρόνου δεν τα βλέπω να. Το 17, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, θα κάνουμε μια συνάντηση πάλι με τους φορολογούμενους να διορθώσουμε το αγροτεμάχιο του 2017. Θα οριστούν άλλα 3-4 παραπάνω στοιχεία που θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υπολογιστεί ακριβώς η αξία, μάλλον να υπολογιστεί η θέση του αγροτεμαχίου προκειμένου να μπορέσει να υπολογιστεί η αξία του αγροτεμαχίου. Γιατί είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι όταν μπαίνει το αγροτεμάχιο στο συμπληρωματικό φόρο, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να ορίσεις στο Ε9 που είναι το αγροτεμάχιο αυτό, άλλη αξία έχει ένα αγροτεμάχιο που είναι στην κορφή του βουνού ακριβώς. Και άλλη αξία έχει ένα αγροτεμάχιο που είναι 900 μέτρα από τη θάλασσα. Αυτό θα δούμε πώς θα γίνουν οι συμπληρωματικές δηλώσεις το Γενάρη του 2017, όπως έχει εξαγγείλει και ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κ. Αλεξιάδης, ότι όλοι οι κάτοχοι αγροτεμαχίων θα πρέπει να κάνουν επικαιροποίηση και να ξαναδηλώσουν τα αγροτεμάχια τους από την αρχή, προκειμένου να υπολογιστεί ο συμπληρωματικός φόρος. Που... Κοιτάξτε, βρείτε τώρα τι κόπεδα, ξέρεις, και αυτό το μιλητό που υπάρχει εκεί πέρα. Ξέρεις, είναι 300 δις, συγγνώμη, είναι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν υπολογιστεί ότι θα βεβαιωθούν στο φετινό ένφια και βεβαιωθήκαν 3,2. Άρα η διαφορά αυτή είναι ο συμπληρωματικός χώρος που χάθηκε από τα αγροτεμάχια που δεν θα υπολογιστούν στις συμπληρωματικούς φόρους. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα μια γνωστοποίηση για μια αναπηρία. Έχω περάσει από εκεί και μου έχουν βγάλει κατά ιατρική το ιδρυματικό επίδομα σύμφωνα το νόμο 11-40-81, ναι. 32-32-3 και 18-6 ότι δικούμε, ναι. Και αυτό εδώ το έχω κομίσει το ταμείο μου. Σε περίπτωση, υπάρχει περίπτωση το ταμείο μου να το απορρίψει, σε περίπτωση πρέπει να κάνω. Σε περίπτωση που το απορρίψει, αν και δεν νομίζω ότι θα προβεί σε κάτι τέτοιο, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ένσταση στο ταμείο και αυτό και θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα για το αν ευσταθεί η ένστασή σας ή όχι. Μόνο στο ταμείο μου η ένσταση, Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σπύρος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Και καλό φθινόπωρο. Επίσης. Είστε καλά. Είμαι 59 ετών, έχω μπει στα 60. Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1980. Και έχω περίπου 10.000 κατόρισμα. Για τη σύνταξη, θέλω να μου πείτε. 10.000 είπατε. 100 περίπου. Έρισμα. Λοιπόν, και 60 ετών γίνατε τώρα. Έχω 60, ναι, πριν. Από το 80 είμαι ασφαλισμένος. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, με τα ένσημα αυτά που ήδη έχετε, καταρχάς μπορείτε να φύγετε από τα 62, αλλά με μειωμένη σύνταξη. Γιατί για να βγει κανείς από τα 62 πρέπει να έχει 12.000 ένσημα, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα φτάσετε, εκτός αν κάνετε πάρα πολλές εξαγορές. Υπάρχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν και στρατιωτικό δεν έχω βάλει μέσα. Ναι, και πάλι θα πρέπει, δηλαδή σας λείπουν γύρω στα 1.900 ένσημα, τα οποία είναι αρκετά, δηλαδή είναι γύρω στα 6,5 με 7 χρόνια που πρέπει να εξαγοραστούν για κάτι τέτοιο. Αυτό που είναι 2 χρόνια και των παιδιών.
Πόσα παιδιά είπατε, πόσα παιδιά. Δύο παιδιά. Τα δύο παιδιά δικαιολογούν μέχρι 3 χρόνια και ο στρατός, άρα 2-5, υπάρχει και χρόνο σπουδών. Όχι, όχι, δεν τελείωσα, όχι, τα άφησα. Ναι. Συνεχίζετε κανονικά την εργασία σας. Ναι, ναι, συνεχίζουμε. Αν συνεχίσετε την εργασία στα 62 και με εξαγορά στα 5 χρόνια, είναι εφικτό. Μάλιστα. Είναι εφικτό. Για ολόκληρη σύνταξη. Σας το λέω για να έχετε και δυνατότητα για πλήρη σύνταξη, ναι. Ναι, 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 εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε εμείς καλά. Η κυρία Πέννη, η επόμενη τηλεθεατριά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τι μας έχουν καταντήσει να ρωτάμε για τη σύνταξή μας. Μάλιστα. Απολύσει καφέτα στο Γενάρη. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Ταμείο Ενεργείας. Ήθελα να ρωτήσω, δουλεύω εγώ από το 89, έχω κενά βέβαια σε περίοδους που δεν δούλευα. Βαρέα ανθυγίνα έχω από το 2001 μέχρι και το Γενάρη του 14, του 16 που απολύθηκα. Ήθελα να ρωτήσω, τα βαρέα μου είναι μόνο σε αυτές τις χρονιές, από το 1 έως και το Γενάρη που απολύθηκα. Όλα τα άλλα είναι κανονικά. Ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που δεν βρω δουλειά, τελειώνει το Ταμείο Ενεργείας, θα ψάξω να βρω για δουλειά, που δεν νομίζω, γιατί και η ηλικία μου δεν το επιτρέπει και λόγω του ότι έχουμε κρίση. Πόσο χρονών είστε? Είμαι στη δύσκολη ηλικία, στα 50. Μάλιστα. Αν και δεν το ρωτάμε στις γυναίκες. Έτσι, είμαι αδιάκριτος, αλλά είναι κρίσιμο. Ο εργατολόγος πρέπει να ρωτήσει. Λοιπόν. Επίσης να ρωτήσω, έχετε κάποιο παιδί ανήλικο? Όχι, δεν έχω παντρευτεί. Γιατί αυτό ενδεχομένως θα βοηθούσε στην περίπτωσή σας. Τις διατάξεις των βαρέων μόνο από τα 62 θα μπορούσατε να συνταξιδοτηθείτε με τα ένσημα που έχετε. Ήδη έχετε και τα βαρέα, ο νόμος θέλει 12 χρόνια να έχετε βαρέα, έχετε παραπάνω. Τα βαρέα μου, ναι, είναι από το 1 έως, ναι, και το... Έχετε παραπάνω, μπορείτε λοιπόν με τις διατάξεις των βαρέων. Το μόνο όμως που λίγο με προβληματίζει είναι ότι επειδή απέχετε αρκετά από τα 62, όπως είπα και σε έναν άλλο τηλεθεατή, είναι κρίσιμο τα τελευταία 13 χρόνια πριν την αίτηση συνταξιοδότηση, δηλαδή ουσιαστικά την ηλικία που είστε μέχρι και τα 61. Είναι οριακά η κυρία. Να έχει 1000 βαρέα ένσημα. 1000 βαρέα ένσημα είναι 3 χρόνια και 4 μήνες. Αυτό θα είναι αυτό δύσκολο. Τα 1000 βαρέα που λέτε τι, είναι αυτά που θα πρέπει να Θα πρέπει να σας κολλάει ο εργοδότης για 3 χρόνια και 4 μήνες. Από εδώ και πέρα... Εργοδότης, αφού είμαι απολυμένη. Ναι, αυτό σας λέω ότι αν βρείτε κάποια εργασία το επόμενο διάστημα, θα πρέπει, για να βγείτε με τις διατάξεις των βαρέων, να έχετε τουλάχιστον 3 χρόνια και 4 μήνες μέχρι τα 62. Από εδώ και πέρα να είναι 3 χρόνια και 4 μήνες βαρέα. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει, εάν δεν καταφέρει η κυρία Πέννη να βρει κάποια δουλειά. Εάν δεν καταφέρει. Πάει με τις γενικές διατάξεις. Πάμε με τις γενικές διατάξεις στα 67 για πλήρη σύνταξη. Και στα 62 θα υπάρχει δυνατότητα για μειωμένη. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να έχει την τελευταία πενταετία πάλι πρόβλημα. Και μέχρι τα 62, αν δεν βρω δουλειά, τι θα κάνω τώρα, παιδιά? Συγγνώμη για τα παιδιά, αλλά όλοι νέοι είστε. Πιο μικροί από μένα είστε. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ξέρω με τις συνθήκες αυτές. Μα να μπορούσαμε να απαντήσουμε. Γι' αυτό μείναμε αφανείς στην κυρία Μπέν. Γιατί λέει αν δεν βρω και έχει δίκιο. Αν ναι, δεν βρει, λοιπόν, πηγαίνει κατευθείαν στα 67. Είναι ωραία αυτά, βέβαια. Εάν δεν βρει εργασία, θα πρέπει να κάνει αυτασφάλιση. Αλλά πώς θα πληρωθεί αυτασφάλιση όταν δεν υπάρχει εργασία? Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Ό,τι δεν είναι εύλογο. Εμείς σας λέμε απλά τις επιλογές που έχετε, δυστυχώς. Μακάρι είμαστε να μπορούσαμε να δώσουμε εμείς σύνταξη. Να λέμε επιλογές. Καταλαβαίνετε ότι σας δίνουμε τις επιλογές που έχετε. Είτε 5 χρόνια για να βγείτε στα 62 με μειωμένη, με κοινά ένσημα, με τα απλά ένσημα όπως τα λέμε, ή διαφορετικά με τις διατάξεις των βαρέων και ανθυγινών, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Πλέον τα έχουμε μάθει και εμείς έχουμε γίνει εργατολόγοι, εγώ και η Σοφία. Ναι. Θα πρέπει δυστυχώς να κολλάτε ένσημα για τουλάχιστον όπως μας είπε ο Δόκτωρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Με συναγωγό το εξής, ότι είμαστε αναγκασμένοι θεωρητικά να πούμε κάποια πράγματα. Ότι υπάρχουν αυτές οι εκλογές. Δεν βγάζουν εμείς τους νόμους, δεν τους βγάζετε εσείς. Η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή που ανατρέπει και το θεωρητικό. Και να σου πω την αλήθεια ότι... Ωραία, παλιότερα όμως εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν βγει στη σύνταξη διάθεση. Με βαρέ και ανθυγινά, Γιώργο μου, στην ηλικία των 52-55 χρονών και όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια εκλεγόταν αυτοί οι άνθρωποι και με πολύ λιγότερα χρόνια ασφάλισης και δεν χρειαζόταν ούτε απαιτούνταν αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο. Δεν απασχολούσε τον κόσμο παλιότερα, γιατί ήξερε ότι θα τα έχει. Σε λίγο θα μας πεις. Είναι πολύ στενόχωρη αυτή η κάποια στιγμή ο υπουργός αυτός που παραιτήθηκε, που βγαίνει και λέει για τις... τα ξέρει πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα. Ο κύριος Κουτρομάνης, ο κύριος Στρατούλης. Όχι, άλλος, πιο παλιός που παραιτήθηκε, εκνευρίστηκε με αυτά που συμβαίνουν, τις αδικίες. Είχε πει ότι με τα βαρέα, αν θυγινά, ότι δεν άλλαξε κάτι. Και πόσο μάλλον αυτοί που εργάζονταν, που είναι, θεωρούνται παλιοί, που, σαν και εμένα που εργάζομαι από το 89, ο Ρωμανιάς θέλω να πω. Ναι. Σας λέω, δεν άλλαξε κάτι με τα βαρέα και ότι θα βγαίναμε στα 55. Ναι, εξαρτάται... Και πότε, πλέον νομίζω ναι, υπάρχει και το όριο ηλικίας, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, εξαρτάται όμως, όπως σας είπα, και το πότε κανείς συγκεντρώνει αυτά τα ένσημα. Οπότε συγκεντρώνει τα βαρέα, γιατί οι διατάξεις των βαρέων γενικά... Εγώ αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή έχω συγκεντρώσει 5-200 γιατί είχα και κενά. Ναι. Έχω κάνει δουλειές και δεν μας κολούσαν ένσημα παλιά. Και αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε, έστω να έχουμε να τρώμε, να ζούμε. Ναι. Είναι πολύ κρίσιμο. Πότε συγκεντρώσατε και τα. Μου έχετε πει και για τα βαρέα. Οι διατάξεις των βαρέων στις γυναίκες είναι. Μπορούσαν να φύγουν από τα 55 μέχρι και τα 62. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να δούμε ακριβώς. Δεν είναι μόνο πότε τα βαρέα συμπληρώνονται, είναι και πότε συμπληρώνονται και μάλιστα τα υπόλοιπα ένσημα. Αν ωραία, έχω μια εικόνα. Οι επιλογές είναι αυτές που έχεις ναι, δώσει, αν έχω μια εικόνα των ένσημων και ανάετος, okay, μπορεί η συγκεκριμένη κυρία να φύγει και νωρίτερα. Πρέπει να ξέρω ακριβώς πού τοποθετούνται τα ένσημα. Ωραία, δείτε λίγο τα ένσημα και ξανακαλέστε μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνό σας, κυρία Πέλη. Γιατί προβληματίζει, μετά από την ερώτηση που θα κάνουμε για να απαντήσουμε στον τηλεθεατή, ο τρόπος επανυπολογισμού κυρία Κεβικουρική. Όχι, δεν θα πούμε να μας πει για τον επανυπολογισμό. Γιατί προβληματίζει, αυτό είναι που θέλω να σε ρωτήσω σε πολύ λίγα λεπτά, Γιώργο. Μένω Χαλάνδρη και ο Ένφια ήρθε ακριβώς ο ίδιος. Γιατί? Δεν άλλαξε η τιμή ζώνης. Η αλλαγή στην αντικειμενική αξία και στην τιμή ζώνης δεν τον έριξαν κλίμακα. Οι κλίμακες του υπολογισμού είναι βάσει τιμών ζωνών που έχει κάποια όρια. Αν δεν έχει πέσει όριο... Στους άτυχους, λοιπόν, που δεν είναι, έπεσε... Άτυχους. Είναι στους αδιάφορους εντός εισαγωγικών. Η νέα ασφαλισμένη, ξέρουμε ότι ο επαναπολογισμός θα γίνει από το 2002 και μετά. Ναι. Για όσους είναι ασφαλισμένοι πριν από το 2002, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο οι νέοι ασφαλισμένοι. Οι νέοι ασφαλισμένοι θα δούνται αυτοί που είναι από το 1993 και μετά. Σε πρώτη φάση θα γίνει, λοιπόν, ο υπολογισμός από το 2002 και μετά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Όμως θα επεκταθεί... Αυτό πόσο άδικο όμως είναι για τους υπόλοιπους, ας πούμε, που μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να είχαν ένα πολύ καλό μισθό, ας πούμε, την περίοδο του 80-90, τότε τις χρυσές εποχές. Για μένα, αν θες την άποψή μου, θα πρέπει να γίνει σαφώς μία αναπροσαρμογή για όσους συνταξιούχους κάποια στιγμή, για να μην υπάρχουν αυτές οι αδικίες. Αυτές οι αδικίες. Σαφώς και πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Γιατί θα υπάρχουν πάλι τρεις και τέσσερις ταχύτητες συνταξιούχων. Άρα, τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι, πώς πρέπει να αντιδράσουν σχετικά σε αυτόν τον επανυπολογισμό. Σε αυτόν τον επανυπολογισμό. Το όπλο που έχουν όλοι οι συνταξιούχοι είναι το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης. Γιατί τίθεται ένα θέμα τώρα με τον επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων, για να έρθω και στο επόμενο θέμα, διότι για να γίνει ο επανυπολογισμός αυτός πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο δεδομένα. Πρώτον, οι αποδοχές, το σύνολο των αποδοχών και τα αίτια ασφάλισης. Τουλάχιστον εγώ έχω πληροφορηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις επικουρικών συντάξεων που εκδόθηκαν τώρα δεν φαίνεται να δικαιολογείται αυτό το ύψος της μείωσης, και αυτό έρχεται σε συνάφεια και με ένα πρόσφατο δημοσίευμα που αναφέρει ότι ίσως ο υπολογισμός, αυτός ο επανυπολογισμός, να μην γίνεται μέσα στην ίδια την υπηρεσία απονομής του ΕΤΕΑ, αλλά να προέρχεται από την ενιαία αρχή πληρωμών των συντάξεων. Μάλιστα. Δηλαδή να χρησιμοποιείται κάποιος αλγόριθμος. Εάν αυτό συμβαίνει, δεν συνάδει με τις διατάξεις του νόμου. Επομένως,
Επειδή δεν έχει βγει η απόφαση επανεπολογισμού της επικουρικής σύνταξης, εγώ θα προέτρεπα τουλάχιστον όσους συνταξιούχους που πάρουν στα χέρια τους τα ενημερωτικά σημειώματα να ασκήσουν έλεγχο κατά του νέου ποσού που έχει εκδοθεί τώρα. Γιατί αλλά πιθανότατα. Μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να έχει υπολογιστεί εσφαλμένα η επικουρική. Γιατί μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος, ναι, λοιπόν, και το ποσό να μην είναι σωστό. Και να μην είναι σωστό. Άρα μεγάλη προσοχή. Πέταξες, ναι, βόμβα τώρα, Γιώργο, ναι, Κουτσόκο. Θα έλεγα ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θα καλησπερίσουμε βέβαια τον κύριο Στέλιο. Θα μας πεις γιατί εστάλησαν ειδοποιήσεις για ανάκληση αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους εκπαιδευτικούς. Ναι. Πριν κλείσουμε. Ναι. Κύριε Στέλιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Ήθελα να κάνω... Ναι, γεια σας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο για το λόγο. Βεβαίως. Ναι. Την ερώτησή σας. Η ερώτησή μου είναι από τις 1984 συνεχίζω να δουλεύω μέχρι σήμερα. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Με ακούτε, κύριε Καθολόγη? Ναι, ναι, σας ακούω, ναι. Από τις 5/12/84 μέχρι, ναι, σήμερα δουλεύω στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Έχω 3 χρόνια ένσημα πριν από το 84 μέχρι το 79. Να μου λέτε λίγο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχετε ΙΚΑ και από το 84 στο 16 έχετε δημόσιο? Από το 84 μέχρι σήμερα έχω στο δημόσιο. Μάλιστα. Άρα έχετε συνογείο στα 35 χρόνια. 35 και έχω και κάνει exit και έχω κάνει αίτηση για να ξαγοράσω το στρατό. Μάλιστα. Τι ηλικία έχετε σήμερα? Είμαι 56. Λοιπόν, οπότε θέλετε να φύγετε με τις διατάξεις της 35 ετίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αφού έχετε την 35 ετία, ουσιαστικά την συμπληρώνετε τώρα, μέσα στο 16, μαζί με αυτά τα χρόνια, ναι, ναι, του ΙΚΑ. Τέλος του 10. Λοιπόν, το όριο όμως των 58 ετών, ναι, έχει ανέβει. Τα 58 σας εσείς τα συμπληρώνετε το 2018, οπότε, ναι, ναι, πάμε από την ηλικία των 60 και μετά για συνταξιοδότηση. Είναι δυνατόν, δηλαδή θα έχει φτάσει ο άνθρωπος να δουλεύει 40 χρόνια. Και όμως επειδή το όριο. Δεν σε παρακαλώ, δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που μας λέει. Γιατί δεν βγάζεις τις συντάξεις, Γιώργο? Το όριο έχει ανέβει, οπότε. Γιατί δηλαδή τον τιμωρείς επειδή ξεκίνησε από νέος να εργάζεται ο άνθρωπος και δουλεύει μέχρι σήμερα 35 χρόνια. Υπήρχε ποτέ αυτό το πράγμα στο δημόσιο με 35 ετία? Έβγαινες και στα 55, ας πούμε, και στα 58. Γενικά από τα 58. Θα πληρώνεις και εισφορές 15.000 και 20.000 και θα παίρνεις σύνταξη 600 ευρώ. 600 ευρώ, εντάξει, δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά. Εντάξει, κάθε φορά με τους τηλεθεατές βγαίνουμε. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, πάμε, λοιπόν. Ναι, συγγνώμη, δηλαδή πότε. Μα ακούτε? Ναι, ναι. Ακούτε λίγο. Το αποτέλεσμα πότε, 60 πότε δηλαδή? Λοιπόν, να σας πω και κάτι. Με τις διατάξεις 35 ετίας, όπως σας είπα, βγαίνουμε, ναι, τότε γιατί θα γίνεται 58 αργότερα. Εκείνο το οποίο σκέφτομαι σαν επιλογή είναι. Υπάρχει και μια διάταξη σχετικά με τα 37 χρόνια. Ναι, ναι. Βάζοντας λοιπόν και τα χρόνια. Ο στρατό όμως πόσο χρόνο έχετε? Έχω 23 μήνες. Πόσο, 24? 24 μήνες. Ναι, ναι, 23 μήνες έχω. Βάζοντας και το χρόνο του στρατού, θα φτάσετε γύρω στα 37 χρόνια. Ναι, ναι. Αυτό που όμως για τα 37 έχει μπει και ένα όριο ηλικίας, το οποίο βέβαια είναι, ναι, συγκεκριμένη περίπτωση τα 55. Επειδή λοιπόν τα έχετε συμπληρώσει τα 55, εκεί βλέπω, ναι, μια πιθανότητα συνταξιοδότησης. Όμως θα πρέπει να είναι καταμετρημένα όλα ακριβώς, δηλαδή και τα χρόνια, ναι, του ΙΚΑ και οι όλοι οι υπηρεσίες στο δημόσιο για να βγαίνουν ακριβώς 37 χρόνια. Θέλει μεγάλη προσοχή εκεί. Ναι. Δηλαδή βλέπω είναι μια ακριβώς, πιθανότητα να συνταξιδοτηθεί τώρα, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, πρέπει να έχω εικόνα των ενσήμων. Είναι 900 ένσημα. Είναι ακριβώς 900. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Μαζί με και ο στρατός σας είναι 24 μήνες. 23. Ένα μας τα λέτε. Εγώ αν δεν έχω όλα τα στοιχεία συγκεντρωτικά, γιατί είναι, θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί η εκπομπή Πολιτική Οικονομία με τον Βασίλη Τσεκούρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.